101 long-distance runners compete in the 50th annual marathon race of over 26 miles at Boston in the United States. Among the runners are former winners and young hopefuls. Through the suburbs of Boston, the runners make their way, and all eyes are on courageous Stylianos Kyriakides of Greece, who passes last year's winner. Kyriakides goes on to win in 2 hours, 29 minutes, 27 seconds and gain the laurel wreath. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ήταν 20 Απριλίου του 1946 όταν άρχιζε ο 50ος περίφημος μαραθώνιος της Βοστόνης. Στον αγώνα λάμβανε μέρος ο Κύπριος αθλητής με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος από τον στατό της Πάφου και αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Ολύμπια του ΓΑΣΙΟ, ο Στέλιος Κυριακίδης. Υποσυντισμένος μεν από την κατοχή, αποφασισμένος δε να κερδίσει. Και κέρδισε εκείνο τον αγώνα, κερδίζοντας ταυτόχρονα μια θέση στο πάνθεο της αθλητικής ιστορίας. Η όλη αθλητική δράση του Στέλιου Κυριακίδη, αλλά και το ήθος του, δικαίως τον κατατάσσουν για πολλούς ως τον καλύτερο Έλληνα αθλητή του 20ου αιώνα. Την ζωή του, την αθλητική του δράση και τον θρίαμβό του το 1946 στη Βοστόνη θα συζητήσουμε σήμερα με καλεσμένο μας στο στούντιο τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, βετεράνο πρωταθλητή στίβου και κάτοχο παγκυπρίων ρεκόρ και ο οποίος γνώρισε από κοντά τον Στέλιο Κυριακίδη. Κύριε Αγγελίδη, σας καλωσορίζω. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι σήμερα μαζί σου για να συζητήσουμε για τον Στέλιο Κυριακίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος εκτίμησε όχι μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά μπορώ να πω ότι με αυτόν τον οποίο έκαμε το 1946 στη Βοστόνη, έστειλε μηνύματα πολλά, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα κτλ., αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι το πολύ σπάνιο, αφού η εκστρατεία που έκαμε τότε στη Βοστόνη είχε πίσω της ένα άλλο περιεχόμενο. Δεν ήταν απλώς να κερδίσει έναν αγώνα για να προσθέσει ακόμα, ας πούμε, μια νίκη στο ενεργητικό του, αλλά ήταν μια ανθρωπιστική προσπάθεια να σώσει πολλές ζωές στην Ελλάδα, που τότε, όπως ξέρουμε, ήταν σε εξαθλειωμένη κατάσταση ολόκληρη η χώρα. Οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους, στα πάρκα, στα νοσοκομεία, στα σπίτια κτλ., πείνα κτλ. Και αυτό που έκαμε ο Κυριακίδης ήταν ένα κατόρθωμα το οποίο ουσιαστικά, όπως το έχουν δει και στην Αμερική τότε οι αθλητικογράφοι της Βοστόνης, ήταν μοναδικό στο είδος του. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί σίγουρα είχε έναν βαθύτερο πολιτικό αλλά και ανθρωπιστικό μήνυμα η ενέργεια του Στέλιου του Κυριακίδη να παραμείνει μετά την νίκη και να γνωστοποιήσει στην Αμερική το δράμα το οποίο περνούσε η Ελλάδα. Τελείωνε η κατοχή και άρχιζε ένας νέος πόλεμος, ο εμφύλος πόλεμος, ο οποίος ουσιαστικά γονάτισε την Ελλάδα. Δύσκολα, χαλεπά χρονιά, και αν λάβουμε υπόψη τη νίκη του Στέλιου του Κυριακίδη κάτω από αυτά δεδομένα, καταλαβαίνει κανείς τη διάσταση και το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Να αρχίσουμε όμως, πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι γνωρίζουμε για τα παιδικά χρόνια του Στέλιου του Κυριακίδη? Ο Κυριακίδης γεννήθηκε το 1910 στο σταδόν της Πάφου. Ένα μικρό χωριό, δεν μπορεί να πει κανένας ότι ήταν ένα χωριό, ας πούμε, ξέρω εγώ, κεφαλοχώρι. Ήταν ένα μικρό χωριό, όπως είναι συνήθως τα χωριά στην Ήπεθρο, ναι, στην μακρινή Ήπεθρο και την ορεινή περισσότερο Ήπεθρο.
Εκεί όπου η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ζήσουν ασχολούμενοι με τη γεωργία φυσικά, αλλά και πολύ περισσότερο λόγω του κακοτράχαλου εδάφους το οποίο έπρεπε να καλλιεργήσουν για να ζήσουν κτλ. Ασχολούνταν πολύ περισσότερο με τη χτινοτροφία παρά με τη γεωργία. Για να ασχοληθούν με τη γεωργία έπρεπε να κάνουν εκείνες τις λεγόμενες δόμες, τις στενές λωρίδες γης πάνω στις πλαγιές των βουνών, για να μπορούν ας πούμε, να έχουν ένα στερεό έδαφος πάνω στο οποίο μπορούσαν να καλλιεργήσουν κάτι ή να φυτέψουν κάτι κτλ. Για τη διατροφή της οικογένειας περισσότερο. Άρα προερχόταν από μια αγροτική οικογένεια, φτωχή, σε έναν ορεινό χωριό της Πάφου, ο οποίος βέβαια σε πολύ μικρή ηλικία αναγκάζεται να φύγει από την Πάφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα ως προς το ζήν. Η οικογένεια το αποφάσισε όταν τέλειωσε το δημοτικό και λίγο μετά, στα 14 του, να τον στείλουν στη Λεμεσό σε έναν συγγενή που είχε φούρνο στη Λεμεσό. Δούλεψε μερικά χρόνια εκεί, αλλά πολύ σύντομα βρήκε απασχόληση σε έναν σπίτι ενός Άγγλου. Μιλούμε για τα χρόνια της Βρετανικής Αποικιοκρατίας. Ναι, ενός Άγγλου. Η οικογένεια του Άγγλου ήταν εκεί εγκατεστημένη στη Λεμεσό, όπως και η οικογένεια του γιατρού του Τσέβερτο. Αλλά ο Κυριακίδης είναι στο σπίτι του Εγγλέζου, του πρώτου που εργαζόταν. Όταν όμως εκείνοι πήγαν ένα διάστημα διακοπές πίσω στην Αγγλία, είπαν στον Κυριακίδη να πηγαίνει στο σπίτι του Τσέβερτον για να βοηθά εκεί για τις δουλειές του κήπου και τα λοιπά, και μέχρι που να επιστρέψει η οικογένεια των εργοδοτών. Νομίζω ότι εκείνη η συνάντηση είναι το πρώτο σημάδι της τύχης στη ζωή. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς η τύχη τον έφερε κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και ο ίδιος αθλητής, όπως λέγει η ιστορία, και ήξερε και από προπονητική τεχνική. Ο Κυριακίδης εκείνη την εποχή παραπονιέτουν στον Τσέβερτον ότι ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις στα γόνατα, στη μέση κτλ. Οπότε ο Τσέβερτον, εξετάζοντας τον, διαπίστωσε ότι αυτό μάλλον οφειλόταν στο ότι ο Κυριακίδης έκανε με προπονήσεις, έτρεχε δηλαδή άτσαλα και όπως τέλος πάντων του ερχόταν. Δεν είχε πρόγραμμα δηλαδή πάνω στο οποίο θα μπορούσε να, πούμε, ξέρω εγώ, να στηρίξει μια κανονική προπόνηση. Και γι' αυτό του είχαν δημιουργηθεί αυτά τα μικρά προβλήματα. Ο Τσέβερτον του είπε ότι θα πρέπει να ξεκουραστεί για λίγο διάστημα και μετά, επειδή εξετάζοντας τον διαπίστωσε ότι η παλμή του ήταν 40 με 50 αναλεπτών, που σήμαινε ότι για έναν αθλητή μεγάλων αποστάσεων ήταν μεγάλο πλεονέκτημα. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Τσέβερτον είχε διαπιστώσει για ένα άλλο πλεονέκτημα στην ανατομία στον σωματότυπο του, ότι είχε ψηλά πόδια. Ψηλά πόδια και καλό διασκελισμό, πολύ ελεύθερο διασκελισμό. Αυτά, και βάσει αυτών. Του είπαν ότι έχει χάρισμα για τις μεγάλες αποστάσεις. Και επίσης το διαπίστωσε ότι όταν πήγαινε να κάνει κάποια δουλειά, τον έστελνε, πήγαινε και ερχόταν πολύ γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, ο Τσέβερτον του είπε, αφού προπονείσαι και θέλει να γίνεις ένας καλός αθλητής, εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνεις ένας καλός αθλητής και μάλιστα πολύ καλός. Αλλά θα ακολουθείς ένα πρόγραμμα προπονήσεων που θα σου πω εγώ και θα έρχεσαι εδώ να συζητούμε την πρόοδο, ας πούμε, της προπόνησης που κάνεις και τα αποτελέσματα. Επί τη βάση αυτών, ο Κυριακίδης τον επόμενο χρόνο, ήταν το 32 νομίζω, το 32 ήταν η πρώτη φορά που εγγράφτηκε στο Γάσιο και έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους Παγκύπριους Αγώνες. Στους Παγκύπριους Αγώνες σε δύο ημέρες κέρδισε 4 νίκες, δηλαδή 1.500, 5, 10.000 και 20.000. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Ο Γάσιο, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, ουσιαστικά ήταν μια εξέλιξη, ας πούμε, εντελώς ξαφνική. Δεν ξέραν τον Κυριακή την προηγουμένως. Τον Κυριακή τον εγνώρισαν όταν γράφτηκε στο Γάσιο, ενθαρρυνόμενος από τον Τσέβερτον, για να κάνει τις κανονικές προπονήσεις, να δει τα αποτελέσματα και μετά να πάει να δοκιμάσει τον εαυτό του προηγουμένως
Επήγαινε μέσα σε κάποιους αγώνες, πολύ, ας πούμε, ξέρεις, περιορισμένης περιοχής, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο χωριό του, ας πούμε, στην Πάφωνη, στην πόλη της Χρυσογούς και τα λοιπά, στο πολέμι και τα λοιπά. Αλλά σε μεγάλους αγώνες δεν ετολμούσε να εκτεθεί, μη γνωρίζοντας τι μπορούσε να κάνει ακριβώς. Αλλά με τον Τσέβερτον είχε να αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση. Οπότε, ενθαρρυνόμενος από τον Τσέβερτον, κέρδισε αμέσως που τον πρώτο χρόνο σε πανκύπριους αγώνες. Δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, απλό. Τέσσερις νίκες. Γι' αυτό μιλούμε για σε μια ηλικία των 22 ετών. Έτσι, εντάσσεται στη δύναμη του Γάσιο, που εδώ πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πούμε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του, στους αγώνες, φαίνεται ότι αγωνιζόταν με το Γάσιο, έτσι. Δεν εγκατέλειψε τον πάντοτε, Γάσιο. Ναι, δεν... Παρά το γεγονός ότι προπονείται με τον Παναθηναϊκό. Παρόλο, ναι. Εντούτοις, όταν πήγε στην Αθήνα αργότερα θα δούμε, εντούτοις παρέμεινε πιστός στο Γάσιο. Έμεινε πιστός στο Γάσιο. Δεν εγγράφει σε οποιονδήποτε άλλον αθλητικό σύλλογο της Αθήνας, όπως έκαναν πολλοί αθλητές από την Κύπρο που εγκαταστάθηκαν ή έμεναν στην Αθήνα για ένα μεγάλο διάστημα. Όπως η Δομνίτσα Λανίτου, με την οποία ήταν και πολλοί άλλοι. Στην ίδια ηλικία περίπου. Και πολλοί άλλοι είχαν αγωνιστεί με τα χρώματα των Αθηναϊκών ομάδων. Και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό ελέγχθη κάποτε ότι αγωνίστηκε. Για να το διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς συναγωνισμό όμως. Και αυτό έγινε, ναι, έγινε πραγματικά, αλλά ήταν με άδεια του Γάσιο. Έγινε με άδεια του Γάσιο. Τώρα, μπορεί ο Κυριακίδης να είχε αισθήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν εγγράφτηκε ποτέ του στον. Δεν αρνήθηκε ποτέ του ο Γάσιο και δεν εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό. Όπως λέγεται πολύ ότι εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό, δεν εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή πήγε να τον διεκδικήσει, επειδή θεωρείται ο μεγάλος αθλητής, ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής, πήγε να τον διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν απεδείχθη ότι αγωνίστηκε επισήμως με τον Παναθηναϊκό. Το σίγουρο ότι αγωνιζόταν πάντοτε με τον Γάσιο, ιδιαίτερα τότε στους πανελληνίους αγώνες που συμμετείχαν και οι γυμναστικοί συλλογοί της Κύπρου. Για πόσο καιρό μένει στη Λεμεσόν από τη στιγμή που εντάσσεται στο Γάσιο, και πότε αποφασίζει να μετακινηθεί στην Αθήνα? Μια κίνηση η οποία ουσιαστικά αποδείχτηκε σημαντική για τη ζωή του, γιατί αυτή η κίνηση τον ανέδειξε ενός μεγάλου Έλληνα αθλητή. Μετά τις τέσσερις νίκες στους Παγκύπριους το 1932, ο Γάσιο, συνεννοημένος με τον Σέγας, τον έστειλαν τον Κυριακίδη, διότι εκοινοποίησαν στην Ελλάδα τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων και τις νίκες του Κυριακίδη και τα αποτελέσματα και το χρόνο του. Τους χρόνους και τα λοιπά. Και συμφώνησαν να πάει ο Κυριακίδης τον ίδιο χρόνο για τους προβαλκανικούς του Ζάγκρεπ στη Ιουγκοσλαβία. Τότε. Στη Ιουγκοσλαβία. Εκεί ο Κυριακίδης ήρθε δεύτερος στα 10 χιλιόμετρα, διότι ήταν στα 10 χιλιόμετρα μάλλον που ήθελαν έναν αθλητή να βοηθήσει την ελληνική αθλητική ομάδα. Αλλά δεν τον προσέλαβαν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα 10 χιλιόμετρα, διότι είπαν ότι είχαν κάποιον που ήταν πιο δοκιμασμένος επειδή δεν τον ήξεραν και τα λοιπά, όλα αυτά, τα οποία ήταν λάθος φυσικά. Είναι από αυτά που καμιά φορά οι αθλητές, ας πούμε, απογοητεύονται. Και ο Κυριακής απογοητεύτηκε. Αλλά ο Σίμιτσεκ τον εντόπισε. Ο Σίμιτσεκ ήταν προπονητής. Εσύγκοψε τον που λέμε. Ουγγρικής καταγωγής, έτσι, Ούγγρος. Ούγγρος, ο οποίος ήταν. Αν ο Τσέβερτον έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή του Κυριακίδη, νομίζω στην πορεία, ο Σίμιτσεκ έπαιξε τον πλέον καθοριστικό ρόλο. Ήταν ο αθλητικός του πατέρας, έτσι. Ναι, ο Τσέβερτον ήταν. Για το ξεκίνημα. Γιατί δεν ήταν ο Τσέβερτον, μπορεί να μην έγινε το ξεκίνημα. Αλλά μετά που έγινε το ξεκίνημα, ο Σίμιτσεκ ήταν αυτός ο οποίος τον εκαθιέρωσε. Γιατί του είπε, θα πάεις πίσω, μην απογοητευτείς, πήγαινε πίσω στην Κύπρο, θα σου δώσω ένα πρόγραμμα προπονήσεων, θα το κάνεις και θα αλληλογραφούμε, θα μου στέλνεις τους χρόνους σου, τα αποτελέσματα κτλ. Κάθε τόσες ημέρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα σας σημειώσεις και στο τέλος του μήνα θα μου στέλνεις μια κατάσταση για να βλέπω και εγώ, ας πούμε, πόσο καλά πάεις. Και με αυτά, ή να σου δώσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες διαφορετικές οδηγίες, αν φανεί ότι χρειάζεται.
Και με αυτό τον επόμενο χρόνο δεν χρειάστηκε να πει ο Γάσιο να στείλουμε τον Κυριακίδη στην Αθήνα. Ήρθαν οι ίδιοι από την Αθήνα και φωνάζαν ότι θέλαν τον Κυριακίδη να πάει στην Αθήνα. Και εντάχθηκαν αυτόματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην εθνική ομάδα και άρχισε εκείνη η μεγάλη πορεία με όλα εκείνα τα απίθανα αποτελέσματα. Εδώ πέρα κάνουμε ειδική μνήμα πάλι για τον Σίμιτσεκ, ο οποίος πραγματικά πίστεψε στο Στέλιον Κυριακίδη. Είχαν δημιουργήσει μια σχέση πατέρα και γιου. Φαίνεται ότι ο Κυριακίδης πίστεψε στον Σίμιτσεκ, τον εμπιστεύθηκε και στους Βαλκανικούς αγώνες. Μάλιστα προκάλεσε κάποια στιγμή, ήταν εκτός, δεν μπορούσαν να τον ανταγωνιστούν, ήταν εκτός ανταγωνισμού οι χρόνοι που έκανε. Του έβαζαν διάφορα προβλήματα. Οι Ιουγκοσλάβοι, για παράδειγμα, τον θεωρούσαν Βρετανόν υπήκοον. Μάλιστα σε κάποια στιγμή καθυστέρησε να ξεκινήσει, άρχισε η κούρσα και του επέτρεψαν να τρέξει μετά. Με τον Ρουμάνο Γκάλ, ναι. Φυσικά έβαλαν και οι Ρουμάνοι, φαίνεται το χέρι του μέσα τότε, διότι ο Γκάλ θεωρείται ότι ήταν ασυναγώνιστος στα Βαλκάνια. Βεβαίως αποδείχτηκε ότι ο Κυριακίδης ήταν πάρα πολύ καλύτερος του. Και δεν ξέρω, έκαναν αυτόν τον συμβιβασμό οι αθλητικές αρχές της Ελλάδας τότε. Ποιοι ήταν, ας πούμε, εκεί που εκπροσωπούσαν την Ελλάδα στους αγώνες. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος. Διότι να ξεκινήσει η κούρσα και μετά να τρέξει ο Κυριακίδης μετά από κάποια λεπτά. Δύο λεπτά. Και στο τέρμα επέρασε όλους τους αθλητές εκτός τον Γκάλ, ο οποίος ήταν μπροστά του για 9 δευτερόλεπτα. Ήταν μικρή απόσταση. Δηλαδή, αν ξεκινούσαν μαζί, θα τον επέρναν και 1,5 λεπτό. Εν τω μεταξύ στην πορεία φαίνεται ότι ενημερώνονται ή παρακολουθούν τις εξελίξεις σε την αθλητική του δράση και οι Βρετανοί, έτσι, οι οποίοι επιδιώκουν κάποια στιγμή να τον αποσπάσουν από την Ελλάδα και να τον εντάξουν στο δυναμικό της εθνικής ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι το οποίο απέρριψε ο ίδιος. Ο ίδιος το απέρριψε, αν και επίεν, νομίζω και έλαβε μέρος στους κοινοπολιτιακούς αγώνες δύο φορές στο Λονδίνο, το 1935 και το 1937. 35 και 37, έτρεξε και στο Λονδίνο ως Κύπριος. Πάντως, υποθετικά ο μιλούντες, αν υποχωρούσε, εάν αποδεχόταν τη δελεαστική πρόταση των Βρετανών, πολύ πιθανόν να κέρδιζε και κάποιο χρυσό μετάλλιο, γιατί στην πρώτη του συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936, εκεί φάνηκε σχετικά ατυχώς, δεν είχε την απαιτούμενη προετοιμασία και υποστήριξε. Λάβουν υπόψη τα δεδομένα εκείνης της εποχής και την κυριαρχία των Βρετανών αθλητών στο Στίβον και ιδιαίτερα σε αυτές τις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, σίγουρα θα είχε μια διαφορετική πορεία, όμως ο ίδιος για εθνικούς λόγους και αξιοπρέπειας προτίμησε δεν ήθελε, δεν ξέρω αν έγιναν προσπάθειες πριν να πάει στην Αθήνα, αλλά νομίζω οι Εγγλέζοι ενδιαφέρθηκαν για τον Κυριακίδη μετά που αναδείχθηκε. Στους Βαλκανικούς. Μετά που αναδείχθηκε στους Βαλκανικούς. Άρα, εφόσον είχε φτάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι μέλος και μάλιστα λόγω του χαρακτήρα του, ας πούμε, ξέρω εγώ, και επειδή ήταν άνθρωπος, ας πούμε, ξέρεις, είχε έτσι μια, ας πούμε, έτσι αριστοκρατική συμπεριφορά. Τον είχαν εκλέξει όλοι οι αθλητές, τον είχαν εκλέξει αρχηγόν της εθνικής ομάδας. Ήταν και άνθρωπος που διάβαζε πολύ, ήξερε και τα αγγλικά, οπότε όταν πήγαινα σε άλλες χώρες χρειαζόταν οι γνώσεις του Κυριακίδη. Έτσι, οι Εγγλέζοι πιθανόν τότε θα ενδιαφερθήκαν, αλλά ήταν νομίζω αργά πλέον. Ο Κυριακίδη δεν θα αποφάσιζε πλέον. Με τα χρώματα της εθνικής Ελλάδος. 1936. Η γνωστή πλέον στην ιστορία Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου, εκεί που πήγε να κάνει επίδειξη πολιτική και ιδεολογική των ναζιστικών καθεστώς του Χίτλερ. Είχαμε βέβαια πολλά γεγονότα με αποκορύφωμα τη νίκη του Μαύρου, του Τζέσι Όουενς, ναι. Ποιος ντρόπιασε ουσιαστικά τον Χίτλερ. Να δούμε τη συμμετοχή του Στέλιου του Κυριακίδη. Πρέπει να πούμε όμως και μια υπόμνηση εδώ πέρα ότι εκεί συμμετέχει και η αθλήτρια, η αθλήτρια του Γασιό, Δομνίτσα Λανίτου, η κόρη του Νίγκλη Λανίτη, η οποία ήταν και η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο δρόμο με τον ποδίο. Φαίνεται ότι ο Κυριακίδης δεν θα ήταν στην πιο καλή φυσική κατάσταση.
Ίσως ήταν θέμα προετοιμασίας, ίσως ήταν θέμα, ας πούμε, ξέρω, μπορεί να είχε και κάποια, ας πούμε, ξέρω, περάσει κάποια αρρώστια, δεν ξέρουμε ακριβώς. Μπορεί και οι συνθήκες του Βερολίνου να τον βοηθούσαν, δεν ξέρω. Όμως τότε ήρθε ενδέκατος, ήρθε ενδέκατος μεν, αλλά βελτίωσε τον χρόνο του αρκετά. Μιλούμε για τον Μαραθώνιο, έτσι. Το Μαραθώνιο, ναι. Δεν κάναμε αναφορά όμως ότι κάποια στιγμή από τις μεγάλες αποστάσεις πέρασε στον Μαραθώνιο. Εκεί ήταν κατά παρόντριση του Σίμιτσεκ. Επομένως και πριν το 36 Μαραθώνιος ο Κυριακίδης, άρα είχε την πείρα των Μαραθώνιων τώρα. Μάλιστα σε κάποιους αγώνες του είχαν δώσει καινούργια παπούτσια να τρέξει με αυτά τα παπούτσια για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους αγώνες, διότι τον είχαν κόψει τα παπούτσια. Στην Βοστόνη, ναι, του έδωσαν καινούρια παπούτσια, τα οποία ήταν... Πρώτη φορά που πήγε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. Η πρώτη φορά που πήγε ήταν με πρόσκληση του Κέρι. Ο Κέλλη τον εγνώρισε στο Βερολίνο. Ήταν το μεγάλο όνομα για την Αμερική. Ήταν ο Αμερικανός και ο Καναδός ο Κόντι. Ο Κόντι, ναι, οι δύο μεγάλοι. Στο Βερολίνο είναι λίγο έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Δεν έχουν επαρκές πληροφορίες. Γιατί μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ήταν τέταρτος, πέμπτος ή έκτος, ας πούμε, όχι ενδέκατος. Με το χρόνο που έκανε. Ο χρόνος του όμως ήταν πολλά καλύτερος από τον προηγούμενος. Πάντως δεν το έψαξε κανένας, ενώ όσο ήταν εν ζωή, πέθανε το 1987. Αν και μελετήθηκε το φαινόμενο Κυριακίδη, αλλά ίσως μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε η σημασία της νίκης και δεν έψαξαν εκείνες τις πτυχές της ζωής του. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί δεν ανέβηκε θέση στους πρώτους τουλάχιστον 5-6 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Φάνηκε ένα άτυχος, πρέπει να πούμε, εξαιρετικά άτυχος, διότι το 1940, όταν θα ήταν 30 ετών, και 1944, όταν θα ήταν 34 ετών, δεν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε διεθνώς με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια περίοδος αδράνειας, αλλά δύσκολα, χαλεπά χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται σε κατοχή. Ο Στέλιος Κυριακίδης έχει υποστεί τις συνέπειες κατοχής, υποσιτισμός, ταλαιπωρία. Πότε αποφασίζει, και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, απεφάσισε ο Στέλιος Κυριακίδης, επιμένοντας να κατακτήσει αυτόν τον όνειρο, μια μεγάλη διεθνή νίκη, αφού δεν μπόρεσε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτω από ποιες συνθήκες αποφασίζει να τρέξει σε ηλικία 36 ετών στον 50ο Μαραθώνιο της Βοστόνης, που ο Μαραθώνιος της Βοστόνης ήταν εφάμιλος του Μαραθωνίου των Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω ότι το βασικό κίνητρο για να πάρει την απόφαση να πάει στη Βοστόνη το 1946 ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα. Γιατί έλεγε και ο ίδιος ότι έβλεπα ανθρώπους να πεθαίνουν. Έβλεπα αθλητές να μην έχουν τροφή, έβλεπα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, ξέρω, μια εξαθλειωμένη κατάσταση που δεν έβλεπε, ας πούμε, οποιαδήποτε προοπτική η οποία θα μπορούσε να σώσει αυτήν την κατάσταση στην Ελλάδα. Και σκεπτόμενος ότι είχε δώσει και το 38, όταν δεν τα κατάφερε να τερματίσει στη Βοστόνη, είχε δώσει υπόσχεση στους αθλητικογράφους όταν εκεί έγινε η συνέντευξη μαζί του, ότι ναι, δεν τα κατάφερα τώρα, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθω και θα νικήσω. Το είχε μπει αυτό το πράγμα και πιθανόν να το είχε μέσα του. Όμως το κίνητρο δεν ήταν ότι ήθελε να πάει στη Βοστόνη απλώς και μόνο γιατί έδωσε μια υπόσχεση και έπρεπε να την τηρήσει, αλλά γιατί ήθελε να συνδυάσει την αθλητική δραστηριότητα με την ανθρωπιστική ευαισθησία. Η ανθρωπιστική ευαισθησία λειτουργήσε μέσα του εκείνη την εποχή και ήταν πράγματι, ας πούμε, κάτι το οποίο πιθανόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θεωρείται σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ο μοναδικός, ας πούμε, ο μόνος από τους Έλληνες όλους, ήταν μόνο αυτός ο οποίος σκέφτηκε, ας πούμε, την κατάσταση που επικράτησε στην Ελλάδα. Και όμως έτσι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είχε εκείνη την
προηγούμενη επαφή με τη Βοστόνη και είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο μυαλό του τη δυνατότητα ότι βάσει τη υπόσχεση που έδωσε ότι θα μπορούσε κάποια να πάει πίσω, το συνδύασε αυτό το πράγμα. Και είπε, παρόλε τι δυσκολίε που υπήρχαν λόγω του γεγονότο ότι δεν υπήρχε κανονική διατροφή, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν αυτά όλα τα εφόδια τη ζωή, α πούμε, ξέρω εγώ, που έπρεπε να υπήρχαν στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν και δεν υπήρχαν και για τον ίδιο τον Κυριακίδη. Άρα, αυτό το οποίο τον έσπρωξε, το κίνητρο, α πούμε, ξέρω εγώ, που τον έσπρωξε να το κάνει αυτό το πράγμα ήταν η ανθρωπιστική του ευαισθησία. Και, διότι μα γι' αυτό και όταν πήγαινε στη Βοστόνη και του είπαν οι γιατροί, δεν μπορεί να τρέξει. Αν τρέξει, εσύ θα πεθάνει. Εγώ θα πεθάνω, αν δεν με αφήκετε να τρέξω. Του λέει. Διότι εγώ δεν ήρθα για να κερδίσω έναν αγώνα για να γίνω διάσημο. Εγώ ήρθα για άλλο σκοπό. Εμένα ανέστηκε με γελά η πατρίδα μου, εκπροσωπώ την πατρίδα μου και θέλω να φορώ αντάξιο αυτή τη αποστολή που με έρθει στην πατρίδα μου. Πηγαίνει βέβαια. Δεν ήταν εύκολο να πάει στην Βοστόνη, έτσι. Αναγκάστηκε να ζητιανέψει λεφτά. Δεν τον είχαν στηρίξει από την αρχή οι ελλαδικές αρχές. Έφτασε στο σημείο να πουλήσει προσωπικά του αντικείμενα για να εξασφαλίσει το αγώγιο μεταφορά στην Βοστόνη, στην Αμερική. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Για να καταδείξουμε ότι δεν ήταν απλώς μια νίκη αθλητική, ήταν μια νίκη ψυχής αυτή η οποία έγινε το 1946. Μάλιστα. Κέρδισε όχι το σώμα του Κυριακίδη, αλλά το ψυχικό μεγαλείο, ας πούμε, που βγήκε μέσα από τη συνειδητοποίηση της ευθύνης που αναλάμβανε να φέρει σε πέρα σε αυτή την αποστολή για να σώσει ζωές. Είναι τεράστιο θέμα, ας πούμε, αυτό. Είναι ασύλληπτη, ας πούμε, η ιδέα που είχε, ας πούμε, ο Κυριακίδης τότε. Και μάλιστα πρέπει να τον πιστώσουμε ακόμα κάτι, ότι έστειλε ακόμα ένα μήνυμα ο Κυριακίδης τότε, συνδυάζοντας τον αθλητισμό μαζί με ανθρωπιστικές ευαισθησίες, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τρέχουμε, να κερδίζουμε νίκες, να κερδίζουμε κύπελλα, να κερδίζουμε έπαθλα, ξέρω εγώ, ή στεφάνια ή ξέρω εγώ τι. Πέραν τούτου υπάρχει έναν άλλον ηθικόν, ένας άλλος ηθικός στόχος, τον οποίο πρέπει να τον επιδιώξουμε, ας πούμε, και να τον κερδίσουμε. Άρα, ο αθλητισμός πρέπει και όταν χρειάζεται να μπαίνει και στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αυτό έκαμε ο Κυριακής, που δεν το έκαμε κανένας άλλος. Αν πάμε να δούμε τι είπε ο Μπι Κάνικαμ, ο ανταποκριτής της Boston Herald, ο αθλητικογράφος της Boston Herald, για τον Κυριακίδη μετά από την νίκη, είναι ακριβώς αυτό το οποίο νομίζω, το αποδίδει με την τελειότητα. Στο βιβλίο εκείνων των δημοσιογράφων Τσόντου και Νταμπίλη, γεννημένος νικητής, που αναφέρεται στο στέλιο τον Κυριακίδη. Λοιπόν, λέει ο Μπι Κάνιγκαμ, σπάνια, λέει, πίσω από την προσπάθεια ενός αθλητή κρύβεται μια τόσο δραματική ιστορία και πιθανόν να μην έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος που να έχει νιώσει τόσο έντονα το χρέος να ξεπεράσει τον εαυτό του για να πετύχει κάτι για τους άλλους. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Το πώς ερμηνεύτηκε ακόμα και από τους δημοσιογράφους. Για του ενέκρινα, εργαζόταν στη ΔΕΗ, έτσι ήταν εισπράκτορα στην δημοσία εταιρεία ηλεκτρισμού. Σωστό, ναι, ο Κέμπ, ο διευθυντής του, ναι. Τελικά έπεισε κάποιους να δώσουν μια σημαντική βοήθεια και εξασφάλισε και φιλοξενία. Κάποια μικρή βοήθεια, ναι. Φωστόνη από Ελληνοαμερικανούς. Πήγε εκεί πέρα, πήγε σχετικά νωρίς, ήταν υποσυντισμένος. Και τον τάιζαν μπριζόλες, όπως λέει και η βιογραφία, μάλλον η περιγραφή, η βιογραφία του που έγραψε ο Τσόντος και ο Νταμπίλης, τον τάιζαν μπριζόλες, αλλά δεν ήταν αρκετό να προσθέσει το απαιτούμενο βάρος. Οπότε όταν θα περνούσαν τον έλεγχο για την έναρξη ή την έγκριση συμμετοχής στον μαραθώνιο, οι Αμερικανοί διοργανωτές αρχηγώς αρνήθηκαν
να του υπογράψουν τη συμμετοχή, γιατί φοβόνταν ότι ο υποσυντισμός του θα μπορούσε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να τον αφήσουμε να. Να το στερήσουμε να νιώσει αυτόν το οποίο δεν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποτέ να τον νιώσει. Ότι δηλαδή ήρθε εδώ να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εκπληρώσει μια αποστολή και δεν τον αφήσαμε να την εκπληρώσει. Είναι θέμα δικών του. Και τελικά υπέγραψε και ανάλαβε ρωτήσει. Είναι θέμα δικών του. Ανάλαβε προσωπική ευθύνη. Ναι. Συμβεί οτιδήποτε. Να δούμε τώρα μια περιγραφή σύντομη εκείνου του μαραθωνίου, όπως ο ίδιος συνήθιζε να την περιγράφει και πολύ πιθανώς να την είχε συζητήσει και μαζί σου όταν τον είχες γνωρίσει. Ήταν ένας δραματικός μαραθωνίος. Είχε μια τακτική πάντοτε. Και μια, ναι, πάντοτε ακολουθεί μια τακτική. Είχε και το ρολόι που θεωρήθηκε, ακόμα και μέχρι σήμερα θεωρείται, ότι είναι ο πρώτος ναι. αθλητής μαραθωνίου, ο οποίος χρησιμοποιούσε ρολόι. Η χρονομετρό για να ο χρόνος καθόριζε και την ταχύτητα την οποία την απόσταση που πρέπει να καλύψει. Ναι. Ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι από τους πιο δύσκολους, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί από το Μιλόφι, υπάρχουν μερικά ανήφορα, υπάρχουν μερικές κατηφόρες κτλ. Δεν μπορεί να πει κανένας δηλαδή ότι ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι ένας εύκολος μαραθώνιος. Δεν είναι ευθεία. Δεν είναι ευθεία, ας πούμε. Και μάλιστα η περισσότερη, πιο μεγάλη διαδρομή είναι μέσα στους κάμπους, ας πούμε, μέσα στα αγροκτήματα. Το έλεγαν ανώμαλος δρόμος. Ανώμαλος ήταν, πραγματικά ανώμαλος. Όμως είναι ο πιο παλιός, αν θέλει να το σχολιάσουμε και θέσμικα, τέτοιο, είναι ο πιο παλιός μαραθώνιος, ο οποίος τουλάχιστον στην Αμερική, δεν ξέρω αν μπορεί και στην Ευρώπη να είναι ο πιο παλιός μαραθώνιος, ο οποίος συνεχίζει όμως μέχρι και σήμερα. Και λέω έτσι, σκεπτόμενος, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις επαιτίους, εάν το 1946 ήταν η 50η επέτειος του μαραθωνίου και άρα ο Κυριακίδης εγκέρδισε ένα μαραθώνιο σε μια σημαντική, ας πούμε, ξέρω εγώ, στιγμή επέτειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτού του αγωνίσματος στην Αμερική. Ήταν επαιτειακός. Και ήταν για τους Αμερικάνους, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέμα γοήτρου να κερδίσουν το μαραθώνιο, ας πούμε, αλλά δεν τα κατάφεραν, τον εγκέρδισε ο Κυριακίδης. Και σκεπτόμενος, εάν ο Κυριακίδης ζούσε ακόμα 9 χρόνια, στο 1996, και θα ήταν στη Βοστόνη, και θα ήταν στη Βοστόνη, θα ήταν έναν ορόσημο για λόγω του, αλλά και κάτι, ας πούμε, ξέρεις, το εξαιρετικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και θα ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγάλη τιμή για τον ίδιο. Θα ήταν η τιμητική του Κυριακίδη, αν μπορούσε να ήταν ζωντανός και να ήταν, ας πούμε, στα εκατοντάχρονα του μαραθώνιου της Βοστόνης. Σε εκείνον τον, ο ίδιος τον είχε αποκαλύψει την τακτική του σε μια συνέντευξη την οποία είχε δώσει στην ΕΡΤ, στο Φρέντι Γερμανόν, που είχε πει ότι η τακτική μου ήταν να μείνω κοντά στον Κέλλι. Δηλαδή αυτός προσάρμοσε την τακτική του να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Κέλλι. Πίστευε ότι είχε ένα πλεονέκτημα αντί του Κέλλι. Ήταν πιο γρήγορο στο τελευταίο μέρος του μαραθωνίου, ναι, στην τελική ευθεία, και πίστευε ότι θα τον κερδίσει. Αλλά τελικά κάποια στιγμή χάνει τον Κέλλι. Νομίζω ότι προπορεύεται ο Κέλλι, αλλά τελικά ήταν αυτός πρώτος. Ναι, στο δέρμα. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι η διαδρομή ήταν δραματική, διότι είχε και άλλους πολλά καλούς δρομείς. Ο Καναδός. Αλλά ο Κυριακίδης, δεν ξέρω πώς, τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία, είχε εντοπίσει τη δυναμικότητα του κάθε ενός, εκτός που τον Κέλλι, τον οποίο εφοβάτων οπωσδήποτε. Υπήρχαν Εγγλέζοι, υπήρχαν από άλλες περιοχές της Αμερικής εκεί κοντά κτλ, Καναδάς κτλ. Και φαίνεται ότι σε κάποια στάδιο λέει ότι έβλεπε ότι υπήρχαν αρκετοί αθλητές μπροστά του. Αλλά δεν ανησυχούσε καθόλου. Γιατί ήξερε, δεν ξέρω, τους μπορούσε, ας πούμε, να βλέπεις έναν αθλητή με τον τρόπο που τρέχει και να καταλάβεις αν, ας πούμε, ξέρω, μπορεί να βγάλει, ας πούμε, το αγώνισμα, ας πούμε,
κανονικά ή αν ας πούμε ξέρω εγώ... Με κάποιους τους γνώριζε γιατί είχε τρέξει και παλαιότερα, γνώριζε τις δυνατότητες τους και φαίνεται μέσα από το βιογραφία που γράφει ο Τσότος και ο Νταμπίλης ότι πίστευαν ότι αυτοί σε κάποια απόσταση και μετά θα υποχωρούσαν. Η μεγάλη του έννοια ήταν ο Κελί, ο οποίος είχε ένα σταθερό ρυθμό. Ναι. Ο Κελί, αλλά θεωρούσε ότι στην τελική ευθεία δεν είχε τις δυνάμεις να τον ανταγωνιστεί. Γι' αυτό έπρεπε να μείνει όσο δυνατόν πιο κοντά. Τελικά κάποια στιγμή περνάει τον Κελί, αλλά ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνεται μέσα στην όλη σύγχυση. Μες τους πολλούς, ναι. Και του το φωνάζει εκεί ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας της Βοστόνης και του λέει «Είσαι μπροστά», του λέει, «ο Κελί έσπασε». Δηλαδή, αυτό του είχε πει κατά λέξη στα αγγλικά ότι ο Κελί έσπασε, ήταν πίσω και εκείνη την ώρα κάποιος του έβαλε φτερά στα πόδια. Τότε κατάλαβε δηλαδή ότι ήταν μπροστά. Και υπάρχει και η σκηνή την οποία με το γέρον, έτσι. Που, α, με το γέρον που το φώναξε, ναι. Που εκείνη τη σκηνή την περιέγραφε πάντοτε κλαίοντας ο Κυριακίδης. Ναι. Που του είπε «Είσαι πρώτος, τρέξε για την Ελλάδα για τα παιδιά σου». Ήταν πολύ συγκινητικό, εν πάση περιπτώσει, διότι ήταν και οι ομογενείς εκεί που τον περίμεναν. Και ο Γιώργο Κακόπουλος και οι άλλοι, με το Στεφάνι μάλιστα, για να του το βάλουν στο κεφάλι. Αλλά το αποτέλεσμα, να πούμε, μετά από την νίκη, δεν είναι ότι εγκέρδισαν τον Μαραθώνιο. Το Μαραθώνιο θα τον εγκέρδιζε, εν πάση περιπτώσει, αλλά το παρακάτω, εκείνο ας πούμε, που έκαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, δυσυφάρμακα, αδεργής ρουχισμών κτλ., αθλητικών υλικών κτλ., αυτό ήταν πέρα. Να πούμε όμως για την ιστορία ότι ο χρόνος που έκανε, 2 ώρες 29 λεπτά 27 δευτερόλεπτα, ήταν ο καλύτερος χρόνος στην Ευρώπη εκείνη την εποχή και για 22 χρόνια ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Έτσι, δεν θυμάμαι ποιος. Ο Γκίνες το αναφέρει ως ήταν παγκοσμίως ο καλύτερος χρόνος. Ήταν για εκείνη τη χρονιά, νομίζω το ρεκόρ. Ναι, εκείνη τη χρονιά ήταν ο καλύτερος χρόνος παγκοσμίως. Το 1946 η Βοστόνη ήταν. Να δούμε, κλείνοντας αυτή την αναφορά στον Στέλιο τον Κυρακίδη, τι έκανε μετά την νίκη, παρέμεινε για ένα μήνα και τι ήταν αυτό που πέτυχε, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως πακέτο Κυριακίδη, καθώς επίσης και το τι έγινε την ημέρα της επιστροφής του στην Αθήνα. Ναι. Το λοιπόν, πρώτα-πρώτα κατάφερε να το δεχτούν στο Προεδρικό Μέγαρο. Δόθηκε τόση πολύ δημοσιότητα στο στόχο που είχε θέσει, ότι δηλαδή κέρδισε τον Μαραθώνιο, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος ήταν κάτι άλλο. Και τα κατάφερε να βρεθεί μέχρι και το Προεδρικό Μέγαρο, να γνωρίσει το Προεδρικό Μέγαρο και ίσως και ο ίδιος ο Πρόεδρος το πρόβλημα για το οποίο ήρθε να αγωνιστεί ο Κυριακίδης. Και η ιστορία λέει ότι ήταν τότε που ετοιμάζεται το σχέδιο Μάρσαλ. Ξέρετε, για κάποιες χώρες που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είχαν αποφασιστεί στην Ελλάδα να δοθεί 1,4 δις. Και είπε ο Πρόεδρος τότε, δώστε αυτή τη στιγμή, επειδή ευκαιρία που έρχεται αυτός ο άνθρωπος εδώ, και μας ζητά τη βοήθεια μας, 400.000 να πάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βοήθεια. Και ο ίδιος ο Κυριακίδης εμάζεψε άλλες 250.000 δολάρια σε λεφτά, αλλά και έναν τεράστιο, ένα μεγάλο ποσό από φάρμακα, από ρουχισμό, από τρόφιμα κτλ. Τα οποία έστειλε μάλιστα λέγοντας ιστορία ότι γέμισε δύο ολόκληρα πλοία. Δύο ολόκληρα πλοία με έμφορτα. Η οικογένεια Λιβανού προσέφερε. Η οικογένεια Λιβανού, μάλιστα. Σωστό. Για την επιστροφή. Και όταν επέστρεψε στην Αθήνα, έγινε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος που πήγε να τον υποδεχτεί. Κοίταξε να σου πω, Χρήστο. Εάν το μεταφέρεις λίγο παλιά στην αρχαιότητα, μπορείς να πεις ότι είδαμε η επιστροφή του Κυριακίδη ήταν κάτι παρόμοιο με την επιστροφή των Ολυμπιονικών της αρχαιότητας.
που χαλούσαν τα δίχτυα να περάσουν οι Ολυμπιονίκες. Να λάβουμε υπόψη όμως εκείνη την εποχή η Ελλάδα μας τη ζώταν από τον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν στη χειρότερη του φάση 1946 αρχάς του 1947 και φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά η Ακρόπολη προς τιμή του. Ναι. Ο Σίμιτσεκ είπε μια μεγάλη κουβέντα όμως. Όταν του έστειλε το μήνυμα ότι κερδίσαμε τον Μαραθώνιο, εκείνος του έστειλε πίσω ένα άλλο μήνυμα, ένα δικό του μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι έκαμες στην Ελλάδα το μεγαλύτερο δώρο. Ένωσες ξανά την πατρίδα, διότι ήταν αρχές του εμφυλίου πολέμου το 1946. Ξεκινούσε ο εμφύλιος πολέμος. Και οι αριστερές λαλί και οι δεξιές εφημερίδες δεν γράφουν τίποτε άλλο εκτός από την νίκη σου. Και νομίζω ότι με αυτόν αυτή η τελευταία πράξη της νίκης του Στέλιου Κυρακίδη στο Μαραθώνιο της Βοστόνης αποτυπώνει και καταδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής του και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο αρχικά έχεις πει, ότι δεν ήταν μια νίκη αθλητική όπως συμβαίνει σήμερα. Δεν κέρδισε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης για να αποκομίσει ο ίδιος υλικά ωφέλη και δόξαν, απλώς μέσα από την νίκη ανέδειξε το δράμα του ελληνισμού και ταυτόχρονα προσέφερε πολύ μεγαλύτερα στην πατρίδα του από ό,τι αυτή σε αυτόν. Και νομίζω ότι δικαίως και μόνο από αυτόν χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής του 20ου αιώνα. Είναι όντως. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, εν πάση περιπτώσει, τον Κυριακίδη, ότι ήταν ένας πολλά μεγάλος αθλητός, ίσως όπως το είπες και εσύ, ο μεγαλύτερος του 20ου αιώνα, τουλάχιστον μαραθωνοδρόμος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να συγκριθεί οποιοδήποτε άλλο μαζί του. Και παρέμεινε αλλά η ζωή του στην υπηρεσία του. Το ότι είχε αυτές τις ευαισθησίες, αποδείξε το και το επόμενο χρόνο, το 1947, ξαναπιένει στη Βοστόνη, για να μαζέξει ξανά λεφτά για να πάνει η αθλητική ομάδα της Ελλάδος στους Ολυμπιακούς του 1948 στο Λονδίνο. Ναι, είναι για αυτό. Και ακόμα μια ανθρωπιστική πράξη. Παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής του στην υπηρεσία του αθλητισμού, βοηθώντας νέους αθλητές για να κάνουν καριέρα. Και πέθανε, ίσως, μπορεί κανείς να πει, ίσως η ήττα που δέχτηκε στη ζωή του ήταν από τον καρκίνο, έτσι. Ναι. Πέθανε το 1987. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οφειλωμένη αναφορά εν είδη μνημοσύνου προς αυτόν τον μεγάλο Έλληνα αθλητή. Και νομίζω ότι μπορεί το όνομα Στέλιος Κυριακίδης να μην λέει πολλά στους νέους ανθρώπους, όμως οφείλουν να γνωρίζουν τη δύναμη της ψυχής η οποία βγαίνει μέσα από τον αθλητισμό και να συγκρίνουν τους αθλητές εκείνης της εποχής με τους σημερινούς αθλητές που είναι περισσότερον αθλητές οι οποίοι διεκδικούν χρήμα και δόξα παρά την προσφορά προς την πατρίδα. Και νομίζω ότι αυτόν το πρότυπο του Στέλιου Κυρακίδη πρέπει να προβάλλεται και πρέπει να καταδεικνύεται μέσα από τέτοιου είδους δημόσιες συζητήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, σίγουρα Χρήστο, και νομίζω ότι έχοντας φτάσει σε αυτό το χρονικό στάδιο με τη δημιουργία και του σωματείου του Στέλιου Κυριακίδη, το οποίο βέβαια έχει μια ιστορία 25 χρονών τώρα, και έχοντας, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος, διοργανώσει και μερικά συνέδρια και μερικά σεμινάρια και τα λοιπά για το Στέλιο Κυριακίδη, έχω την εντύπωση, και νομίζω αυτό θα πρέπει να το βάλουμε κάτω, ας πούμε, στις αρχές της Κύπρου, ότι κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να δημιουργεί ένα ίδρυμα μνήμης του Στέλιου Κυριακίδη, μέσα στο οποίο θα πρέπει να μπουν όλα όσα υπάρχουν γύρω από την ιστορία και τη δράση και το προσφορά του Στέλιου του Κυριακίδη, που θα πρέπει να γίνουν και ένα αντικείμενο μελέτης από ανθρώπους που, τέλος πάντων, έχουν τον τρόπο τους να αξιολογήσουν όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν για τον Στέλιο Κυριακίδη, και να γίνεται και κάθε τόσο κάτι το οποίο θα πρέπει να προσφέρει αυτό που λέει εσύ, το παράδειγμα προς τους νεότερους. Ελπίζω αυτή η εισήγηση σου, αγαπητέ Ανδρέα,
να φτάσει σε όντα ακόντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Και εγώ, Χριστό, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, ήταν μια οφειλωμένη αναφορά στον μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή του 20ου αιώνα, τον μαραθωνιοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη του ΓΑΣΙΟ από τον στατό της ΠΑΦΟ. Νομίζω ότι η νίκη του και το μεγαλείο του στο μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946 αποτυπώθηκε πιο με πολύ δραματικό τρόπο από τον ίδιο τον αντίπαλό του, ο οποίος έγινε αργότερα και θαυμαστής του, πέραν από φίλος του, τον Αμερικανό, τον Τζον Κέλι, ο οποίος είχε μπει μετά τον αγώνα: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να νικήσω αυτόν τον άνθρωπο, διότι εγώ αγωνιζόμουν μόνο για τον εαυτό μου, ενώ αυτός για 7 εκατομμύρια πεινασμένους Ελλήνες». Σας ευχαριστούμε. Distance runners compete in the 50th annual marathon race of over 26 miles at Boston in the United States. Among the runners are former winners and young hopefuls. Through the suburbs of Boston, the runners make their way, and all eyes are on courageous Stylianos Kyriakides of Greece, who passes last year's winner. Kyriakides goes on to win in 2 hours, 29 minutes, 27 seconds and gain the laurel wreath. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ήταν 20 Απριλίου του 1946 όταν άρχιζε ο 50ος περίφημος μαραθώνιος της Βοστόνης. Στον αγώνα λάμβανε μέρος ο Κύπριος αθλητής με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος από τον στατό της ΠΑΦΟ και αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Ολύμπια του ΓΑΣΙΟ, ο Στέλιος Κυριακίδης. Υποσυντισμένος μεν από την κατοχή, αποφασισμένος δε να κερδίσει. Και κέρδισε εκείνο τον αγώνα, κερδίζοντας ταυτόχρονα μια θέση στο πάνθεο της αθλητικής ιστορίας. Η όλη αθλητική δράση του Στέλιου Κυριακίδη, αλλά και το ήθος του, δικαίως τον κατατάσσουν για πολλούς ως τον καλύτερο Έλληνα αθλητή του 20ου αιώνα. Την ζωή του, την αθλητική του δράση και τον θρίαμβό του το 1946 στη Βοστόνη θα συζητήσουμε σήμερα με καλεσμένο μας στο στούντιο τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, βετεράνο πρωταθλητή στίβου και κάτοχο παγκυπρίων ρεκόρ και ο οποίος γνώρισε από κοντά τον Στέλιο Κυριακίδη. Κύριε Αγγελίδη, σας καλωσορίζω. Χριστό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι σήμερα μαζί σου για να συζητήσουμε για τον Στέλιο Κυριακίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος εκτίμησε όχι μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά μπορώ να πω ότι με αυτόν τον οποίο έκαμε το 1946 στη Βοστόνη, έστειλε μηνύματα πολλά, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα κτλ., αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι το πολύ σπάνιο, αφού η εκστρατεία που έκαμε τότε στη Βοστόνη είχε πίσω της ένα άλλο περιεχόμενο. Δεν ήταν απλώς να κερδίσει έναν αγώνα για να προσθέσει ακόμα, ας πούμε, μια νίκη στο ενεργητικό του, αλλά ήταν μια ανθρωπιστική προσπάθεια να σώσει πολλές ζωές στην Ελλάδα, που τότε, όπως ξέρουμε, ήταν
σε εξαθλιωμένη κατάσταση είναι ολόκληρη η χώρα. Οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους, στα πάρκα, στα νοσοκομεία, στα σπίτια κτλ. Πείνα κτλ. Και αυτό που έκανε ο Κυριακίδης ήταν ένα κατόρθωμα το οποίο ουσιαστικά, όπως το έχουν δει και στην Αμερική τότε οι αθλητικογράφοι της Βοστόνης, ήταν μοναδικό στο είδος του. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί σίγουρα είχε έναν βαθύτερο πολιτικό αλλά και ανθρωπιστικό μήνυμα η ενέργεια του Στέγη του Κυριακίδη να παραμείνει μετά την νίκη και να γνωστοποιήσει στην Αμερική το δράμα το οποίο περνούσε η Ελλάδα, τελείωνε η κατοχή και άρχιζε ένας νέος πόλεμος, ο εμφύλος πόλεμος, ο οποίος ουσιαστικά γονάτισε την Ελλάδα δύσκολα, χαλεπά χρονιά. Και αν λάβουμε υπόψη τη νίκη του Στέγη του Κυριακίδη κάτω από αυτά δεδομένα, καταλαβαίνει κανείς τη διάσταση και το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Να αρχίσουμε όμως, πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι γνωρίζουμε για τα παιδικά χρόνια του Στέλιου του Κυριακίδη? Ο Κυριακίδης γεννήθηκε το 1910 στο σταδόν της Πάφου. Ένα μικρό χωριό, δεν μπορεί να πει κανένας ότι ήταν ένα χωριό, ας πούμε, ξέρω εγώ, κεφαλοχώρι. Ήταν ένα μικρό χωριό, όπως είναι συνήθως τα χωριά στην Ήπεθρο, στην μακρινή Ήπεθρο και την ορεινή περισσότερο Ήπεθρο. Εκεί όπου η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ζήσουν ασχολούμενοι με τη γεωργία φυσικά, αλλά και πολύ περισσότερο λόγω του κακοτράχαλου εδάφους το οποίο έπρεπε να καλλιεργήσουν για να ζήσουν κτλ. Ασχολούνταν πολύ περισσότερο με τη χτινοτροφία παρά με τη γεωργία. Να ασχοληθούν με τη γεωργία, έπρεπε να κάνουν εκείνες τις λεγόμενες δόμες, τις στενές λωρίδες γης πάνω στις πλαγιές των βουνών, για να μπορούν, ας πούμε, να έχουν ένα στερεό εδάφος πάνω στο οποίο μπορούσαν να καλλιεργήσουν κάτι ή να φυτέψουν κάτι κτλ. Για τη διατροφή της οικογένειας περισσότερο. Άρα προερχόταν από μια αγροτική οικογένεια, φτωχή, σε έναν ορεινό χωριό της Πάφου, ο οποίος βέβαια σε πολύ μικρή ηλικία αναγκάζεται να φύγει από την Πάφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα ως προς το ζήν. Η οικογένεια το αποφάσισε όταν τέλειωσε το δημοτικό και λίγο μετά, στα 14 του, να τον στείλουν στη Λεμεσό σε έναν συγγενή που είχε φούρνο στη Λεμεσό. Δούλεψε μερικά χρόνια εκεί, αλλά πολύ σύντομα βρήκε απασχόληση σε έναν σπίτι ενός Άγγλου. Μιλούμε για τα χρόνια της Βρετανικής Αποικιοκρατίας. Ναι, ενός Άγγλου. Η οικογένεια του Άγγλου ήταν εκεί εγκατεστημένη στη Λεμεσό, όπως και η οικογένεια του γιατρού του Τσέβερτο. Αλλά ο Κυριακίδης είναι στο σπίτι του Εγγλέζου, του πρώτου που εργαζόταν. Όταν όμως εκείνοι πήγαν ένα διάστημα διακοπές πίσω στην Αγγλία, είπαν στον Κυριακίδη να πηγαίνει στο σπίτι του Τσέβερτον για να βοηθά εκεί για τις δουλειές του κήπου και τα λοιπά, και μέχρι που να επιστρέψει η οικογένεια των εργοδοτών. Νομίζω ότι εκείνη η συνάντηση είναι το πρώτο σημάδι της τύχης στη ζωή. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς η τύχη τον έφερε κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και ο ίδιος αθλητής, όπως λέγει η ιστορία, και ήξερε και από προπονητική τεχνική. Ο Κυριακίδης εκείνη την εποχή παραπονιέτουν στον Τσέβερτον ότι ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις στα γόνατα, στη μέση κτλ. Οπότε ο Τσέβερτον, εξετάζοντας τον, διαπίστωσε ότι αυτό μάλλον οφειλόταν στο ότι ο Κυριακίδης έκανε με προπονήσεις, έτρεχε δηλαδή άτσαλα και όπως τέλος πάντων του ερχόταν. Δεν είχε πρόγραμμα δηλαδή πάνω στο οποίο θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να στηρίξει μια κανονική προπόνηση. Και γι' αυτό του είχαν δημιουργηθεί αυτά τα μικρά προβλήματα. Ο Τσέβερτον του είπε ότι θα πρέπει να ξεκουραστεί για λίγο διάστημα και μετά, επειδή εξετάζοντας τον διαπίστωσε ότι η παλμή του ήταν 40 με 50 αναλεπτών, που σήμαινε ότι για έναν αθλητή μεγάλων αποστάσεων ήταν μεγάλο πλεονέκτημα. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Τσέβερτον είχε διαπιστώσει για ένα άλλο πλεονέκτημα στην ανατομία στον σωματότυπο του, ότι είχε ψηλά πόδια. Ψηλά πόδια και καλό διασκελισμό, πολύ ελεύθερο διασκελισμό, ναι.
Αυτά, τον, και βάσει αυτών. Του είπε ότι έχει χάρισμα για τι μεγάλε αποστάσει. Και επίση τον διαπίστωσε ότι όταν πήγαινε να κάνει κάποια δουλειά, τον έστελνε, πήγαινε και ερχόταν πολύ γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, ο Τσέβερτον του είπε, αφού προπονείσαι και θέλει να γίνει ένα καλό αθλητή, εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει ένα καλό αθλητή και μάλιστα πολύ καλό. Αλλά θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα προπονήσεων που θα σου πω εγώ και θα έρχεσαι εδώ να συζητούμε την πρόοδο, ας πούμε, της προπόνησης που κάνεις και τα αποτελέσματα. Επί τη βάση αυτών, ο Κυριακίδης τον επόμενο χρόνο, ήταν το 32 νομίζω, το 32 ήταν η πρώτη φορά που εγγράφτηκε στο Γάσιο και έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους Παγκύπριους Αγώνες. Στους Παγκύπριους Αγώνες σε δύο ημέρες, κέρδισε 4 νίκες, δηλαδή 1.500, 5, 10.000 και 20.000. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Ο Γάσιο, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, ουσιαστικά ήταν μια εξέλιξη, ας πούμε, εντελώς ξαφνική, δεν ξέραν τον Κυριακή την προηγουμένως. Τον Κυριακή τον εγνώρισαν όταν γράφτηκε στο Γάσιο, ενθαρρυνόμενος από τον Τσέβερτον, για να κάνει τις κανονικές προπονήσεις, να δει τα αποτελέσματα και μετά να πάει να δοκιμάσει τον εαυτό του. Προηγουμένως, πήγαινε μέσα σε κάποιους αγώνες, πολύ, ας πούμε, ξέρεις, περιορισμένης περιοχής, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο χωριό του, ας πούμε, στην Πάφωνη, στην πόλη της Χρυσογούς και τα λοιπά, στο πολέμι και τα λοιπά. Αλλά σε μεγάλους αγώνες δεν ετολμούσε να εκτεθεί, μη γνωρίζοντας τι μπορούσε να κάνει ακριβώς. Αλλά με τον Τσέβερτον είχε να αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση. Οπότε, ενθαρρυνόμενος από τον Τσέβερτον, κέρδισε αμέσως από τον πρώτο χρόνο σε Παγκύπριους αγώνες. Δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, απλό. Τέσσερις νίκες. Γι' αυτό μιλούμε για σε μια ηλικία των 22 ετών. Έτσι, εντάσσεται στη δύναμη του Γάσιο, που εδώ πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πούμε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του, στους αγώνες, φαίνεται ότι αγωνιζόταν με το Γάσιο, έτσι, δεν εγκατέλειψε. Πάντοτε, ναι, δεν... Παρά το γεγονός ότι προπονείται με τον Παναθηναϊκό. Παρόλο, ναι. Εντούτοις, όταν πήγε στην Αθήνα αργότερα θα δούμε, εντούτοις παρέμεινε πιστός στο Γάσιο. Έμεινε πιστός στο Γάσιο. Δεν εγγράφει σε οποιονδήποτε άλλον αθλητικό σύλλογο της Αθήνας, όπως έκαναν πολλοί αθλητές από την Κύπρο που εγκαταστάθηκαν ή έμεναν στην Αθήνα για ένα μεγάλο διάστημα. Όπως η Δομνίτσα Λανίτου, με την οποία ήταν και πολλοί άλλοι στην ίδια ηλικία περίπου. Και πολλοί άλλοι είχαν αγωνιστεί με τα χρώματα των Αθηναϊκών ομάδων. Και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό ελέγχθη κάποτε ότι αγωνίστηκε για να το διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς συναγωνισμό όμως. Και αυτό έγινε, ναι, έγινε πραγματικά, αλλά ήταν με άδεια του Γάσιο. Έγινε με άδεια του Γάσιο. Τώρα, μπορεί ο Κυριακίδης να είχε αισθήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν εγγράφτηκε ποτέ του στον. Δεν αρνήθηκε ποτέ του ο Γάσιο και δεν εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό. Όπως λέγεται πολύ ότι εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό, δεν εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή πήγε να τον διεκδικήσει, επειδή θεωρείται ο μεγάλος αθλητής, ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής, πήγε να τον διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν απεδείχθη ότι αγωνίστηκε επισήμως με τον Παναθηναϊκό. Το σίγουρο ότι αγωνιζόταν πάντοτε με τον Γάσιο, ιδιαίτερα τότε στους πανελληνίους αγώνες που συμμετείχαν και οι γυμναστικοί συλλογοί της Κύπρου. Για πόσο καιρό μένει στη Λεμεσόν από τη στιγμή που εντάσσεται στο Γάσιο, και πότε αποφασίζει να μετακινηθεί στην Αθήνα? Μια κίνηση η οποία ουσιαστικά αποδείχτηκε σημαντική για τη ζωή του, γιατί αυτή η κίνηση τον ανέδειξε ενός μεγάλου Έλληνα αθλητή. Μετά τις τέσσερις νίκες στους Παγκύπριους το 32, ο Γάσιο, συνεννοημένος με τον Σέγας, τον έστειλαν τον Κυριακίδη, διότι εκκοινοποίησαν στην Ελλάδα τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων και τις νίκες του Κυριακίδη και τα αποτελέσματα και το χρόνο του. Τους χρόνους και τα λοιπά. Και συμφώνησαν να πάει ο Κυριακίδης τον ίδιο χρόνο για τους προβαλκανικούς του Ζάγκρεπ στη Ιουγκοσλαβία. Στη Ιουγκοσλαβία. Εκεί
Ο Κυριακίδης ήρθε δεύτερος στα 10 χιλιόμετρα, γιατί ήταν στα 10 χιλιόμετρα μάλλον που ήθελαν έναν αθλητή να βοηθήσει την ελληνική αθλητική ομάδα. Αλλά δεν τον προσέλαβαν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα 10 χιλιόμετρα, διότι είπαν ότι είχαν κάποιον που ήταν πιο δοκιμασμένος επειδή δεν τον ήξεραν και τα λοιπά, όλα αυτά, τα οποία ήταν λάθος φυσικά. Είναι από αυτά που καμιά φορά οι αθλητές, ας πούμε, απογοητεύονται. Και ο Κυριακής απογοητεύτηκε. Αλλά ο Σίμιτσεκ τον εντόπισε. Ο Σίμιτσεκ ήταν προπονητής εσύγκοψε τον που λέμε. Ουγγρικής καταγωγής, έτσι, Ούγγρος. Ούγγρος, ο οποίος ήταν... Αν ο Τσέβερτον έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή του Κυριακίδη, νομίζω στην πορεία, ο Σίμιτσεκ έπαιξε τον πλέον καθοριστικό ρόλο. Ήταν ο αθλητικός του πατέρας, έτσι. Ναι, ο Τσέβερτον ήταν για το ξεκίνημα. Γιατί αν δεν ήταν ο Τσέβερτον, μπορεί να μην έγινε το ξεκίνημα. Αλλά μετά που έγινε το ξεκίνημα, ο Σίμιτσεκ ήταν αυτός ο οποίος τον εκαθιέρωσε. Γιατί του είπε, θα πάει πίσω, μην απογοητευτείς, πήγαινε πίσω στην Κύπρο, θα σου δώσω ένα πρόγραμμα προπονήσεων, θα το κάνεις και θα αλληλογραφούμε, θα μου στέλνεις τους χρόνους σου, τα αποτελέσματα κτλ. Κάθε τόσες ημέρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα σας σημειώσεις και στο τέλος του μήνα θα μου στέλνεις μια κατάσταση για να βλέπω και εγώ, ας πούμε, πόσο καλά πάεις. Και με αυτά, ή να σου δώσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες διαφορετικές οδηγίες, αν φανεί ότι χρειάζεται. Και με αυτό, τον επόμενο χρόνο δεν χρειάστηκε να πει ο Γάσιο να στείλουμε τον Κυριακίδη στην Αθήνα. Ήρθαν οι ίδιοι από την Αθήνα και φωνάζαν ότι θέλαν τον Κυριακίδη να πάει στην Αθήνα. Και εντάχθηκε αυτόματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην εθνική ομάδα και άρχισε εκείνη η μεγάλη πορεία με όλα εκείνα τα απίθανα αποτελέσματα. Εδώ πέρα κάνουμε ειδική μνήμα πάλι για τον Σίμιτσεκ, ο οποίος πραγματικά πίστεψε στο Στέλιον Κυριακίδη. Είχαν δημιουργήσει μια σχέση πατέρα και γιου. Φαίνεται ότι ο Κυριακίδης πίστεψε στον Σίμιτσεκ, τον εμπιστεύθηκε και στους Βαλκανικούς αγώνες. Μάλιστα προκάλεσε κάποια στιγμή, ήταν εκτός, δεν μπορούσαν να τον ανταγωνιστούν, ήταν εκτός ανταγωνισμού οι χρόνοι που έκανε. Του έβαζαν διάφορα προβλήματα, οι Ιουγκοσλάβοι για παράδειγμα. Οι Ιουγκοσλάβοι, ναι. Τον θεωρούσαν Βρετανόν υπήκον. Μάλιστα σε κάποια στιγμή καθυστέρησε να ξεκινήσει, άρχισε η κούρσα και του επέτρεψαν να τρέξει μετά. Με τον Ρουμάνο Γκάλ, ναι. Ναι. Φυσικά έβαλαν και οι Ρουμάνοι, φαίνεται το χέρι του μέσα τότε, διότι ο Γκάλ θεωρείται ότι ήταν ασυναγώνιστος στα Βαλκάνια. Βεβαίως αποδείχτηκε ότι ο Κυριακίδης ήταν πάρα πολύ καλύτερος του. Και δεν ξέρω, έκαναν αυτόν τον συμβιβασμό οι αθλητικές αρχές της Ελλάδας τότε. Ποιοι ήταν, ας πούμε, εκεί που εκπροσωπούσαν την Ελλάδα στους αγώνες. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος. Διότι... Να ξεκινήσει η κούρσα και μετά να τρέξει ο Κυριακής μετά από κάποια λεπτά. Δύο λεπτά. Και στο τέρμα επέρασε όλους τους αθλητές εκτός τον Γκάλ, ο οποίος ήταν μπροστά του για 9 δευτερόλεπτα. Ήταν μικρή απόσταση. Δηλαδή αν ξεκινούσαν μαζί θα τον επέρναν και 1,5 λεπτό. Εν τω μεταξύ στην πορεία φαίνεται ότι ενημερώνονται ή παρακολουθούν τις εξελίξεις σε την αθλητική του δράση και οι Βρετανοί, έτσι, οι οποίοι επιδιώκουν κάποια στιγμή να τον αποσπάσουν από την Ελλάδα και να τον εντάξουν στο δυναμικό της εθνικής ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάτι το οποίο απέρριψε ο ίδιος. Ο ίδιος το απέρριψε, αν και επίεν, νομίζω και έλαβε μέρος στους κοινοπολιτιακούς αγώνες δύο φορές στο Λονδίνο, το 1935 και το 1937. 35 και 37, έτρεξε και στο Λονδίνο ως Κύπριος. Πάντως, υποθετικά ομιλούντες, αν υποχωρούσε, εάν αποδεχόταν τη δελεαστική πρόταση των Βρετανών, πολύ πιθανόν να κέρδιζε και κάποιο χρυσό μετάλλιο, γιατί στην πρώτη του συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936, εκεί φάνηκε σχετικά ατυχώς, δεν είχε την απαιτούμενη προετοιμασία και υποστήριξε. Λάβουν υπόψη τα δεδομένα εκείνης της εποχής και την κυριαρχία των Βρετανών αθλητών στο Στίβον και ιδιαίτερα σε αυτές τις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, σίγουρα θα είχε μια διαφορετική πορεία. Όμως ο ίδιος για εθνικούς λόγους και αξιοπρέπειας προτίμησε δεν ήθελε, να αγωνιστεί με την Ελλάδος.
Δεν ξέρω αν έγιναν προσπάθειες πριν να πάει στην Αθήνα. Αλλά νομίζω οι Εγγλέζοι ενδιαφέρθηκαν για τον Κυριακήτη μετά που αναδείχθηκε. Στους Βαλκανικούς. Μετά που αναδείχθηκε στους Βαλκανικούς. Άρα, εφόσον είχε φτάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι μέλος και μάλιστα λόγω του χαρακτήρα του, ας πούμε, ξέρω εγώ, και επειδή ήταν άνθρωπος, ας πούμε, ξέρεις, είχε έτσι μια, ας πούμε, έτσι αριστοκρατική συμπεριφορά. Τον είχαν εκλέξει όλοι οι αθλητές, τον είχαν εκλέξει αρχηγόν της εθνικής ομάδας. Ήταν και άνθρωπος που διάβαζε πολύ, ήξερε και τα αγγλικά, οπότε όταν πήγαινα σε άλλες χώρες χρειαζόταν οι γνώσεις του Κυριακήτη. Έτσι, οι Εγγλέζοι πιθανόν τότε θα ενδιαφερθήκαν, αλλά ήταν νομίζω αργά πλέον. Ο Κυριακήτη δεν θα αποφάσιζε πλέον. Λοιπόν, με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. 1936, οι γνωστοί πλέον στην ιστορία Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου, εκεί που πήγε να κάνει επίδειξη πολιτική και ιδεολογική των ναζιστικών καθεστώς του Χίτλερ. Είχαμε βέβαια πολλά γεγονότα με αποκορύφωμα τη νίκη του Μαύρου, του Τζέσι Όουενς. Ναι. Τρόπιασε ουσιαστικά τον Χίτλερ. Να δούμε τη συμμετοχή του Στέλιου του Κυριακίδη. Πρέπει να πούμε όμως και μια υπόμνηση εδώ πέρα ότι εκεί συμμετέχει και η αθλήτρια, η αθλήτρια του Γασιό, Δομνίτσα Λανίτου, η κόρη του Νίγκλη Λανίτη, η οποία ήταν και η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο δρόμο με τον ποδίο. Φαίνεται ότι ο Κυριακίδης δεν θα ήταν στην πιο καλή φυσική κατάσταση. Ίσως ήταν θέμα προετοιμασίας, ίσως ήταν θέμα, να πούμε, ξέρω, μπορεί να είχε και κάποια, να πούμε, ξέρω, περάσει κάποια αρρώστια, δεν ξέρω μεν ακριβώς. Μπορεί και οι συνθήκες του Βερολίνου να μεν τον βοηθούσαν, δεν ξέρω. Όμως τότε ήρθε εν δέκατος μεν, αλλά βελτίωσε τον χρόνο του αρκετά. Μιλούμε για το Μαραθώνιο, έτσι. Το Μαραθώνιο, ναι. Δεν κάναμε αναφορά όμως ότι κάποια στιγμή από τις μεγάλες αποστάσεις πέρασε στον Μαραθώνιο. Εκεί ήταν κατά παρόντριση του Σίμιτσε. Προηγούμενος και πριν το 36 Μαραθώνιος ο Κυριακίδης, άρα είχε την πείρα των Μαραθώνιων τώρα. Μάλιστα σε κάποιους αγώνες του είχαν δώσει καινούργια παπούτσια να τρέξει με αυτά τα παπούτσια για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους αγώνες, διότι τον είχαν κόψει τα παπούτσια. Στην Βοστόνη, ναι, του έδωσαν καινούρια παπούτσια, τα οποία ήταν... Πρώτη φορά που πήγε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. Η πρώτη φορά που πήγε ήταν με πρόσκληση του Κέλλη. Ο Κέλλη τον εγνώρισε στο Βερολίνο. Ήταν το μεγάλο όνομα... Για την Αμερική. Ήταν ο Αμερικανός και ο Καναδός ο Κόντι. Ο Κόντι, ναι, οι δύο μεγάλοι. Στο Βερολίνο είναι λίγο έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Δεν έχουν επαρκές πληροφορίες. Γιατί μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ήταν τετάρτος, πέμπτος ή έκτος, ας πούμε, όχι ενδέκατος. Με το χρόνο που έκανε. Ο χρόνος του όμως ήταν πολλά καλύτερος από τον προηγούμενος. Πάντως δεν το έψαξε κανένας, ενώ όσο ήταν εν ζωή, πέθανε το 1987. Αν και μελετήθηκε το φαινόμενο Κυριακίδη, αλλά ίσως μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε η σημασία της νίκης και δεν έψαξαν εκείνες τις πτυχές της ζωής του. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί δεν ανέβηκε θέση στους πρώτους τουλάχιστον 5-6 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Φάνηκε ένα άτυχος, πρέπει να πούμε, εξαιρετικά άτυχος, διότι το 1940, όταν θα ήταν 30 ετών, και 1944, όταν θα ήταν 34 ετών, δεν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω της κατάστασης που επικρατούσε διεθνώς με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια περίοδος αδράνειας, αλλά δύσκολα, χαλεπά χρόνια. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατοχή. Ο Στέλιος Κυριακίδης έχει υποστεί τις συνέπειες κατοχής, υποσιτισμός, ταλαιπωρία. Πότε αποφασίζει, και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, απεφάσισε ο Στέλιος Κυριακίδης, επιμένοντας να κατακτήσει αυτόν τον όνειρο, μια μεγάλη διεθνή νίκη, αφού δεν μπόρεσε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτω από ποιες συνθήκες αποφασίζει να τρέξει σε ηλικία 36 ετών στον 50ο Μαραθώνιο της Βοστόνης, που ο Μαραθώνιος της Βοστόνης ήταν εφάμιλος του Μαραθωνίου των Ολυμπιακών Αγώνων.
Νομίζω ότι το βασικό κίνητρο για να πάρει την απόφαση να πάει στη Βοστόνη το 1946 ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα. Γιατί έλεγε και ο ίδιος ότι έβλεπα ανθρώπους να πεθαίνουν. Έβλεπα αθλητές να μην έχουν τροφή. Έβλεπα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, ξέρω, μια εξαθλειωμένη κατάσταση που δεν έβλεπε, ας πούμε, οποιαδήποτε προοπτική η οποία θα μπορούσε να σώσει αυτήν την κατάσταση στην Ελλάδα. Και σκεπτόμενος ότι είχε δώσει και το 38, όταν δεν τα κατάφερε να τερματίσει στη Βοστόνη, είχε δώσει υπόσχεση στους αθλητικογράφους όταν εκεί έγινε η συνέντευξη μαζί του, ότι ναι, δεν τα κατάφερα τώρα, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθω και θα νικήσω. Το είχε μπει αυτό το πράγμα και πιθανόν να το είχε μέσα του. Όμως το κίνητρο δεν ήταν ότι ήθελε να πάει στη Βοστόνη απλώς και μόνο γιατί έδωσε μια υπόσχεση και έπρεπε να την τηρήσει, αλλά γιατί ήθελε να συνδυάσει την αθλητική δραστηριότητα με την ανθρωπιστική ευαισθησία. Η ανθρωπιστική ευαισθησία λειτουργήσε μέσα του εκείνη την εποχή και ήταν πράγματι, ας πούμε, κάτι το οποίο πιθανόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θεωρείται σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ο μοναδικός, ας πούμε, ο μόνος από τους Έλληνες όλους ήταν μόνο αυτός ο οποίος σκέφτηκε, ας πούμε, την κατάσταση που επικράτησε στην Ελλάδα. Και όμως έτσι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είχε εκείνη την προηγούμενη επαφή με τη Βοστόνη και είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο μυαλό του την δυνατότητα ότι βάσει τη υπόσχεση που έδωσε ότι θα μπορούσε κάποια να πάει πίσω, το συνδύασε αυτό το πράγμα. Και είπε, παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε κανονική διατροφή, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν αυτά όλα τα εφόδια της ζωής, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έπρεπε να υπήρχαν στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν και δεν υπήρχαν και για τον ίδιο τον Κυριακίδη. Άρα, αυτό το οποίο τον έσπρωξε, το κίνητρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τον έσπρωξε να το κάνει αυτό το πράγμα, ήταν η ανθρωπιστική του ευαισθησία. Μα γι' αυτό και όταν πήγαινε στη Βοστόνη και του είπαν οι γιατροί, δεν μπορεί να τρέξει. Αν τρέξει, εσύ θα πεθάνει. Εγώ θα πεθάνω, αν δεν με αφήκετε να τρέξω, του λέει. Διότι εγώ δεν ήρθα για να κερδίσω έναν αγώνα για να γίνω διάσημο. Εγώ ήρθα για άλλο σκοπό. Εμένα ανέστηκε με γελά η πατρίδα μου, εκπροσωπώ την πατρίδα μου και θέλω να φορώ αντάξιο αυτή τη αποστολή που με έρθει στην πατρίδα μου. Πηγαίνει βέβαια. Δεν ήταν εύκολο να πάει στην Βοστόνη, έτσι. Αναγκάστηκε να ζητιανέψει λεφτά. Δεν τον είχαν στηρίξει από την αρχή οι ελλαδικές αρχές. Έφτασε στο σημείο να πουλήσει προσωπικά του αντικείμενα για να εξασφαλίσει το αγώγιο μεταφορά στην Βοστόνη, στην Αμερική. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Για να καταδείξουμε ότι δεν ήταν απλώς μια νίκη αθλητική, ήταν μια νίκη ψυχής αυτή η οποία έγινε το 1946. Μάλιστα. Κέρδισε όχι το σώμα του Κυριακίδη, αλλά το ψυχικό μεγαλείο, ας πούμε, που βγήκε μέσα από τη συνειδητοποίηση της ευθύνης που αναλάμβανε να φέρει σε πέρα σε αυτή την αποστολή για να σώσει ζωές. Είναι τεράστιο θέμα, ας πούμε, αυτό. Είναι ασύλληπτη, ας πούμε, η ιδέα που είχε, ας πούμε, ο Κυριακίδης τότε. Και μάλιστα πρέπει να τον πιστώσουμε ακόμα κάτι, ότι έστειλε ακόμα ένα μήνυμα ο Κυριακίδης τότε, συνδυάζοντας τον αθλητισμό μαζί με ανθρωπιστικές ευαισθησίες, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τρέχουμε, να κερδίζουμε νίκες, να κερδίζουμε κύπελλα, να κερδίζουμε έπαθλα, ξέρω εγώ, ή στεφάνια ή ξέρω εγώ τι. Πέραν τούτου υπάρχει έναν άλλον ηθικόν, ένας άλλος ηθικός στόχος, τον οποίο πρέπει να τον επιδιώξουμε, ας πούμε, και να τον κερδίσουμε. Άρα, ο αθλητισμός πρέπει και όταν χρειάζεται να μπαίνει και στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αυτό έκαμε ο Κυριακής, που δεν το έκαμε κανένας άλλος. Αν πάμε να δούμε τι είπε ο Μπι Κάνικαμ, ο ανταποκριτής της Boston Herald, ο αθλητικογράφος της Boston Herald, για τον Κυριακίδη μετά από την νίκη,
Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είναι το αποδίδει με την τελειότητα. Στο βιβλίο εκείνων των δημοσιογράφων Τσόντου και Νταμπίλη, γεννημένος νικητής, που αναφέρεται στο Στέλιο τον Κυριακίδη. Λοιπόν, λέει ο Μπι Κάνιγκαμ, σπάνια λέει πίσω από την προσπάθεια ενός αθλητή κρύβεται μια τόσο δραματική ιστορία. Και πιθανόν να μην έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος που να έχει νιώσει τόσο έντονα το χρέος να ξεπεράσει τον εαυτό του για να πετύχει κάτι για τους άλλους. Είναι εκπληκτικό δηλαδή. Το πώς ερμηνεύτηκε ακόμα και από τους δημοσιογράφους. Για του ενέκρινα, εργαζόταν στη ΔΕΗ, έτσι ήταν εισπράκτορα στην δημοσία εταιρεία ηλεκτρισμού. Σωστό, ναι, ο Κέμπ, ο διευθυντής του, ναι. Τελικά έπεισε κάποιους να δώσουν μια σημαντική βοήθεια και εξασφάλισε και φιλοξενία. Κάποια μικρή βοήθεια, ναι. Φωστόνια από Ελληνοαμερικανούς. Πήγε εκεί πέρα, πήγε σχετικά νωρίς, ήταν υποσυντισμένος. Και τον τάιζαν μπριζόλες, όπως λέει και η βιογραφία, μάλλον η περιγραφή, η βιογραφία του, που έγραψε ο Τσόντος και ο Νταμπίλης, τον τάιζαν μπριζόλες, αλλά δεν ήταν αρκετό να προσθέσει το απαιτούμενο βάρος. Οπότε όταν θα περνούσαν τον έλεγχο για την έναρξη ή την έγκριση συμμετοχής στον μαραθώνιο, οι Αμερικανοί διοργανωτές αρχηγώς αρνήθηκαν να του υπογράψουν τη συμμετοχή, γιατί φοβόνταν ότι ο υποσυντισμός του θα μπορούσε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να τον αφήσουμε να. Να του στερήσουμε το όνειρό του. Ναι, να νιώσει αυτόν το οποίο δεν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποτέ να τον νιώσει. Ότι δηλαδή ήρθε εδώ να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εκπληρώσει μια αποστολή και δεν τον αφήσαμε να την εκπληρώσει. Είναι θέμα δικών του. Και τελικά υπέγραψε και ανάλαβε ο είναι θέμα δικών του, ανάλαβε την προσωπική ευθύνη. Ναι. Οτιδήποτε. Να δούμε τώρα μια περιγραφή σύντομη εκείνου του μαραθωνίου, όπως ο ίδιος συνήθιζε να την περιγράφει και πολύ πιθανώς να την είχε συζητήσει και μαζί σου όταν τον είχες γνωρίσει. Ήταν ένας δραματικός μαραθωνίος. Είχε μια τακτική πάντοτε. Πάντοτε ακολουθεί μια τακτική. Είχε και το ρολόι που θεωρήθηκε, ακόμα και μέχρι σήμερα θεωρείται ότι είναι ο πρώτος αθλητής μαραθωνίου, ο οποίος χρησιμοποιούσε ρολόι ή χρονομετρό για να. Ο χρόνος καθόριζε και την ταχύτητα την οποία. Την απόσταση που πρέπει να καλύψει. Ναι. Ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι από τους πιο δύσκολους. Πρέπει να το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί από το Μιλόφι, υπάρχουν μερικά ανήφορα, υπάρχουν μερικές κατηφόρες κτλ. Δεν μπορεί να πει κανένας δηλαδή ότι ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι ένας εύκολος μαραθώνιος. Δεν είναι ευθεία. Δεν είναι ευθεία, ας πούμε. Και μάλιστα η περισσότερη, πιο μεγάλη διαδρομή είναι μέσα στους κάμπους, ας πούμε. Μέσα στα, μέσα στα αγροκτήματα. Το έλεγαν ανώμαλος δρόμος. Ανώμαλος ήταν, πραγματικά ανώμαλος. Όμως είναι ο πιο παλιός, αν θέλει να το σχολιάσουμε και θέσμικα, το, είναι ο πιο παλιός μαραθώνιος, ο οποίος τουλάχιστον στην Αμερική, δεν ξέρω αν μπορεί και στην Ευρώπη να είναι ο πιο παλιός μαραθώνιος, ο οποίος συνεχίζει όμως μέχρι και σήμερα. Και λέω έτσι, σκεπτόμενος, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις επαιτίους, εάν το 1946 ήταν η 50η επέτειος του μαραθωνίου, και άρα ο Κυριακίδης κέρδισε ένα μαραθώνιο σε μια σημαντική, ας πούμε, ξέρω εγώ, στιγμή επέτειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτού του αγωνίσματος στην Αμερική. Ήταν επαιτειακός. Και ήταν για τους Αμερικάνους, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέμα γοήτρου να κερδίσουν το μαραθώνιο, ας πούμε, αλλά δεν τα κατάφεραν, τον κέρδισε ο Κυριακίδης. Και σκεπτόμενος, εάν ο Κυριακίδης ζούσε ακόμα 9 χρόνια, στο 1996, και θα ήταν στη Βοστόνη. Και θα ήταν στη Βοστόνη, θα ήταν έναν ορόσημο για λόγω του, αλλά και κάτι, ας πούμε, ξέρεις, το εξαιρετικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και θα ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγάλη τιμή για τον ίδιο. Θα ήταν η τιμητική του Κυριακίδη, αν μπορούσε να ήταν ζωντανός και να ήταν, ας πούμε, στα εκατοντάχρονα του μαραθώνιου της Βοστόνης. Σε εκείνον τον, ο ίδιος τον είχε αποκαλύψει την τακτική του σε μια συνέντευξη την οποία είχε δώσει στην ΕΡΤ, στο Φρέντι Γερμανόν,
που είχε πει ότι η τακτική μου ήταν να μείνω κοντά στον Κέλλη. Δηλαδή αυτός προσάρμοσε την τακτική του να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Κέλλη. Πίστευε ότι είχε ένα πλεονέκτημα αντί του Κέλλη. Ήταν πιο γρήγορο στο τελευταίο μέρος του μαραθωνίου, ναι, στην τελική ευθεία, και πίστευε ότι θα τον κερδίσει. Αλλά τελικά κάποια στιγμή χάνει τον Κέλλη. Νομίζω ότι προπορεύεται ο Κέλλη, αλλά τελικά ήταν αυτός πρώτος. Ναι, στο δέρμα. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι η διαδρομή ήταν δραματική, διότι είχε και άλλους πολλά καλούς δρομείς. Ο Καναδός. Αλλά ο Κυριακίδης, δεν ξέρω πώς, τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία, είχε εντοπίσει τη δυναμικότητα του κάθε ενός. Εκτός που τον Κέλλη, τον οποίο εφοβάτων οπωσδήποτε, υπήρχαν Εγγλέζοι, υπήρχαν από άλλες περιοχές της Αμερικής εκεί κοντά κτλ, Καναδάς κτλ. Και φαίνεται ότι σε κάποια στάδιο λέει ότι έβλεπε ότι υπήρχαν αρκετοί αθλητές μπροστά του. Αλλά δεν ανησυχούσε καθόλου. Γιατί ήξερε, δεν ξέρω, τους μπορούσε ας πούμε, να βλέπεις έναν αθλητή με τον τρόπο που τρέχει και να καταλάβεις αν ας πούμε, ξέρω, μπορεί να βγάλει ας πούμε, το αγώνισμα ας πούμε, κανονικά ή αν ας πούμε ξέρω εγώ. Με κάποιους τους γνώριζε, γιατί είχε τρέξει και παλαιότερα, γνώριζε τις δυνατότητες τους, και φαίνεται μέσα από το βιογραφία που γράφει ο Τσότος και ο Νταμπίλης ότι πίστευαν ότι αυτοί σε κάποια απόσταση και μετά θα υποχωρούσαν. Η μεγάλη του έννοια ήταν ο Κέλλη, ο οποίος είχε ένα σταθερό ρυθμό. Ναι. Ο Κέλλη, αλλά θεωρούσε ότι στην τελική ευθεία δεν είχε τις δυνάμεις να τον ανταγωνιστεί. Γι' αυτό έπρεπε να μείνει όσο δυνατόν πιο κοντά. Τελικά κάποια στιγμή περνάει τον Κέλλη, αλλά ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνεται μέσα στην όλη σύγχυση. Μες τους πολλούς, ναι. Και του το φωνάζει εκεί ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας της Βοστόνης και του λέει «Είσαι μπροστά του, λέει, ο Κέλλη έσπασε». Δηλαδή, αυτό του είχε πει κατά λέξη στα αγγλικά ότι ο Κέλλη έσπασε, ήταν πίσω, και εκείνη την ώρα κάποιος του έβαλε φτερά στα πόδια. Τότε κατάλαβε δηλαδή ότι ήταν μπροστά. Και υπάρχει και η σκηνή την οποία με το γέρον, έτσι. Που, α, με το γέρον που το φώναξε, ναι. Που εκείνη τη σκηνή την περιέγραφε πάντοτε κλαίοντας ο Κυριακίδης. Ναι. Που του είπε είσαι πρώτος, τρέξε για την Ελλάδα, για τα παιδιά σου. Ήταν πολύ συγκινητικό, εν πάση περιπτώσει, διότι ήταν και οι ομογενείς εκεί που τον επερίμενα. Και ο Γιώργο Κακόπουλος και οι άλλοι, με το Στεφάνι μάλιστα, για να του το βάλουν στο κεφάλι. Αλλά το αποτέλεσμα, να πούμε, μετά από την νίκη, το δεν είναι ότι εγκέρδισε τον Μαραθώνιο. Το Μαραθώνιο θα τον εγκέρδισε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το παρακάτω, εκείνο ας πούμε, που έκαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, δυσυφάρμακα, αδεργής ρουχισμών κτλ., αθλητικών υλικών κτλ., αυτό ήταν πέρα. Να πούμε όμως για την ιστορία ότι ο χρόνος που έκανε, 2 ώρες 29 λεπτά 27 δευτερόλεπτα, ήταν ο καλύτερος χρόνος στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, και για 22 χρόνια ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Έτσι, Ο Γκίνες το αναφέρει ως ήταν παγκοσμίως ο καλύτερος χρόνος. Ήταν για εκείνη τη χρονιά, νομίζω το ρεκόρ. Ναι, εκείνη τη χρονιά ήταν ο καλύτερος χρόνος παγκοσμίως. Το 1946 με η Βοστόνη ήταν. Να δούμε, κλείνοντας αυτή την αναφορά στον Στέλιο τον Κυριακίδη, τι έκανε μετά την νίκη, παρέμεινε για ένα μήνα, και τι ήταν αυτό που πέτυχε, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως πακέτο Κυριακίδη, καθώς επίσης και το τι έγινε την ημέρα της επιστροφής του στην Αθήνα. Ναι. Το λοιπόν, πρώτα-πρώτα κατάφερε να το δεχτούν στο Προεδρικό Μέγαρο. Δόθηκε τόση πολύ δημοσιότητα στο στόχο που είχε θέσει, ότι δηλαδή κέρδισε το Μαραθώνιο, αλλά δεν ήταν αυτός ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος ήταν κάτι άλλο. Και τα κατάφερε να βρεθεί μέχρι και το Προεδρικό Μέγαρο, να γνωρίσει το Προεδρικό Μέγαρο και ίσως και ο ίδιος ο Πρόεδρος το πρόβλημα
για το οποίο ήρθε να αγωνιστεί ο Κυριακίδης. Και η ιστορία λέει ότι ήταν τότε που ετοιμάζεται το σχέδιο Μάρσαλ. Ξέρετε, για κάποιες χώρες που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είχαν αποφασιστεί στην Ελλάδα να δοθεί 1,4 δις. Και είπε ο πρόεδρος τότε, δώστε αυτή τη στιγμή, επειδή ευκαιρία που έρχεται αυτός ο άνθρωπος εδώ και μας ζητά τη βοήθεια μας, 400.000 να πάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βοήθεια. Και ο ίδιος ο Κυριακίδης εμάζευσε άλλες 250.000 δολάρια σε λεφτά, αλλά και έναν τεράστιο, ένα μεγάλο ποσό από φάρμακα, από ρουχισμό, από τρόφιμα κτλ. Τα οποία έστειλε μάλιστα λέγοντας ιστορία ότι γέμισε δύο ολόκληρα πλοία. Δύο ολόκληρα πλοία με έμφορτα. Η οικογένεια Λιβανού. Η οικογένεια Λιβανού προσέφερε. Η οικογένεια Λιβανού, μάλιστα. Σωστό. Για την επιστροφή. Και όταν επέστρεψε στην Αθήνα, έγινε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο που πήγε να τον υποδεχτεί. Κοίταξε να σου πω, Χρήστο. Εάν το μεταφέρεις λίγο παλιά στην αρχαιότητα, μπορείς να πεις ότι είδαμε η επιστροφή του Κυριακίδη ήταν κάτι παρόμοιο με την επιστροφή των Ολυμπιονικών της αρχαιότητας. Που χαλούσαν τα τείχη να περάσουν οι Ολυμπιονίκες. Να λάβουμε υπόψη όμως εκείνη την εποχή η Ελλάδα μας τη ζώταν από τον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν στη χειρότερη του φάση 1946, αρχάς του 1947 και φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά η Ακρόπολη προς τιμή του. Ναι. Ο Σίμιτσεκ είπε μια μεγάλη κουβέντα όμως. Όταν του έστειλε το μήνυμα ότι κερδίσαμε τον Μαραθώνιο, εκείνος του έστειλε πίσω ένα άλλο μήνυμα, ένα δικό του μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι έκαμες στην Ελλάδα το μεγαλύτερο δώρο. Ένωσες ξανά την πατρίδα, διότι ήταν αρχές του εμφυλίου πολέμου το 1946. Ξεκινούσε ένα εμφύλιος πόλεμος. Και οι αριστερές λαλί και οι δεξιές εφημερίδες δεν γράφουν τίποτε άλλο εκτός από την νίκη σου. Και νομίζω ότι με αυτόν, αυτή η τελευταία πράξη της νίκης του Στέλιου Κυριακίδη στο Μαραθώνιο της Βοστόνης αποτυπώνει και καταδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής του και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο αρχικά έχει πει, ότι δεν ήταν μια νίκη αθλητική όπως συμβαίνει σήμερα. Δεν κέρδισε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης για να αποκομίσει ο ίδιος υλικά ωφέλη και δόξαν, απλώς μέσα από την νίκη ανέδειξε το δράμα του ελληνισμού και ταυτόχρονα προσέφερε πολύ μεγαλύτερα στην πατρίδα του από ότι αυτή σε αυτόν. Και νομίζω ότι δικαίως και μόνο από αυτόν χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής του 20ου αιώνα. Είναι όντως. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, εν πάση περιπτώσει, τον Κυριακίδη, ότι ήταν ένας πολλά μεγάλος αθλητός, ίσως όπως το είπες και εσύ, ο μεγαλύτερος του 20ου αιώνα, τουλάχιστον μαραθωνοδρόμος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να συγκριθεί οποιοδήποτε άλλο μαζί του. Και παρέμεινε αλλά η ζωή του στην υπηρεσία του. Το ότι είχε αυτές τις ευαισθησίες, αποδείξε το και το επόμενο χρόνο, το 1947, ξαναπιένει στη Βοστόνη, για να μαζέξει ξανά λεφτά για να πάνει η αθλητική ομάδα της Ελλάδος στους Ολυμπιακούς του 1948 στο Λονδίνο. Ναι, είναι για αυτό. Ακόμα μια ανθρωπιστική πράξη. Παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής του στην υπηρεσία του αθλητισμού, βοηθώντας νέους αθλητές για να κάνουν καριέρα. Και πέθανε, ίσως, μπορεί κανείς να πει, ίσως η ήττα που δέχτηκε στη ζωή του ήταν από τον καρκίνο, έτσι. Πέθανε το 1987. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οφειλωμένη αναφορά εν είδη μνημοσύνου προς αυτόν τον μεγάλο Έλληνα αθλητή. Και νομίζω ότι μπορεί το όνομα Στέλιος Κυριακίδης να μην λέει πολλά στους νέους ανθρώπους, όμως οφείλουν να γνωρίζουν τη δύναμη της ψυχής η οποία βγαίνει μέσα από τον αθλητισμό και να συγκρίνουν τους αθλητές εκείνης της εποχής
με τους σημερινούς αθλητές που είναι περισσότερον αθλητές οι οποίοι διεκδικούν χρήμα και δόξα παρά την προσφορά προς την πατρίδα. Και νομίζω ότι αυτόν το πρότυπο του Στέλιου Κυρακίδη πρέπει να προβάλλεται και πρέπει να καταδεικνύεται μέσα από τέτοιου είδους δημόσιες συζητήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, σίγουρα, Χρήστο, και νομίζω ότι έχοντας φτάσει σε αυτό το χρονικό στάδιο με τη δημιουργία και του σωματείου του Στέλιου Κυριακίδη, το οποίο βέβαια έχει μια ιστορία 25 χρονών τώρα, και έχοντας, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος, διοργανώσει και μερικά συνέδρια και μερικά σεμινάρια και τα λοιπά για το Στέλιο Κυριακίδη. Έχω την εντύπωση και νομίζω αυτό θα πρέπει να το βάλουμε κάτω, ας πούμε, στις αρχές της Κύπρου, ότι κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα μνήμης του Στέλιου Κυριακίδη, μέσα στο οποίο θα πρέπει να μπουν όλα όσα υπάρχουν γύρω από την ιστορία και τη δράση και το προσφορά του Στέλιου του Κυριακίδη, που θα πρέπει να γίνουν και ένα αντικείμενο μελέτης από ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν τον τρόπο τους να αξιολογήσουν όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν για τον Στέλιο Κυριακίδη και να γίνεται και κάθε τόσο κάτι το οποίο θα πρέπει να προσφέρει αυτό που λέει εσύ το παράδειγμα προς τους νεότερους. Ελπίζω αυτή η εισήγηση σου, αγαπητέ Ανδρέα, να φτάσει σε όντα ακούοντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Και εγώ, Χριστό, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, ήταν μια οφειλωμένη αναφορά στον μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή του 20ου αιώνα, τον μαραθώνιο δρόμο Στέλιο Κυριακίδη του ΓΑΣΙΟ από τον στατό της ΠΑΦΟ. Νομίζω ότι η νίκη του και το μεγαλείο του στο μαραθώνιο της Βοστόνης του 1946 αποτυπώθηκε πιο με πολύ δραματικό τρόπο από τον ίδιο τον αντίπαλό του, ο οποίος έγινε αργότερα και θαυμαστής του, πέραν από φίλος του, τον Αμερικανό, τον Τζον Κέλι, ο οποίος είχε μπει μετά τον αγώνα: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να νικήσω αυτόν τον άνθρωπο, διότι εγώ αγωνιζόμουν μόνο για τον εαυτό μου, ενώ αυτός για 7 εκατομμύρια πεινασμένους Ελλήνες». Σας ευχαριστούμε. One long distance runners compete in the 50th annual marathon race of over 26 miles at Boston in the United States. Among the runners are former winners and young hopefuls. Through the suburbs of Boston, the runners make their way, and all eyes are on courageous Stylianos Kyriakides of Greece, who passes last year's winner. Kyriakides goes on to win in 2 hours, 29 minutes, 27 seconds and gain the laurel wreath. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ήταν 20 Απριλίου του 1946 όταν άρχιζε ο 50ος περίφημος μαραθώνιος της Βοστόνης. Στον αγώνα λάμβανε μέρος ο Κύπριος αθλητής με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος από τον στατό της ΠΑΦΟ και αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Ολύμπια του ΓΑΣΙΟ, ο Στέλιος Κυριακίδης. Υποσυντισμένος μεν από την κατοχή, αποφασισμένος δε να κερδίσει. Και κέρδισε εκείνο τον αγώνα
κερδίζοντας ταυτόχρονα μια θέση στο πάνθεο της αθλητικής ιστορίας. Η όλη αθλητική δράση του Στέλιου Κυριακίδη, αλλά και το ήθος του, δικαίως τον κατατάσσουν για πολλούς ως τον καλύτερο Έλληνα αθλητή του 20ου αιώνα. Την ζωή του, την αθλητική του δράση και τον θρίαμβό του το 1946 στη Βοστόνη θα συζητήσουμε σήμερα με καλεσμένο μας στο στούντιο τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, βετεράνο πρωταθλητή στίβου και κάτοχο παγκυπρίων ρεκόρ και ο οποίος γνώρισε από κοντά τον Στέλιο Κυριακίδη. Κύριε Αγγελίδη, σας καλωσορίζω. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι σήμερα μαζί σου για να συζητήσουμε για τον Στέλιο Κυριακίδη. Είναι έναν άνθρωπο ο οποίος εκτίμησε όχι μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά μπορώ να πω ότι με αυτόν τον οποίο έκαμε το 1946 στη Βοστόνη, έστειλε μηνύματα πολλά όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα κτλ., αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι το πολύ σπάνιο, αφού η εκστρατεία που έκαμε τότε στη Βοστόνη είχε πίσω της ένα άλλο περιεχόμενο. Δεν ήταν απλώς να κερδίσει έναν αγώνα για να προσθέσει ακόμα, ας πούμε, μια νίκη στο ενεργητικό του, αλλά ήταν μια ανθρωπιστική προσπάθεια να σώσει πολλές ζωές στην Ελλάδα, που τότε, όπως ξέρουμε, ήταν σε εξαθλειωμένη κατάσταση ολόκληρη η χώρα. Οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους, στα πάρκα, στα νοσοκομεία, στα σπίτια κτλ., πείνα κτλ. Και αυτό που έκανε ο Κυριακίδης ήταν ένα κατόρθωμα το οποίο ουσιαστικά, όπως το έχουν δει και στην Αμερική τότε οι αθλητικογράφοι της Βοστόνης, ήταν μοναδικό στο είδος του. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί σίγουρα είχε έναν βαθύτερο πολιτικό αλλά και ανθρωπιστικό μήνυμα η ενέργεια του Στέλιου του Κυριακίδη να παραμείνει μετά την νίκη και να γνωστοποιήσει στην Αμερική το δράμα το οποίο περνούσε η Ελλάδα. Τελείωνε η κατοχή και άρχιζε ένας νέος πόλεμος, ο εμφύλος πόλεμος, ο οποίος ουσιαστικά γονάτισε την Ελλάδα. Δύσκολα, χαλεπά χρονιά, και αν λάβουμε υπόψη τη νίκη του Στέλιου του Κυριακίδη κάτω από αυτά δεδομένα, καταλαβαίνει κανείς τη διάσταση και το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Να αρχίσουμε όμως, πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι γνωρίζουμε για τα παιδικά χρόνια του Στέλιου του Κυριακίδη? Ο Κυριακίδης γεννήθηκε το 1910 στο σταδόν της Πάφου. Ένα μικρό χωριό, δεν μπορεί να πει κανένας ότι ήταν ένα χωριό, ας πούμε, ξέρω εγώ, κεφαλοχώρι. Ήταν ένα μικρό χωριό, όπως είναι συνήθως τα χωριά στην Ήπεθρο, στην μακρινή Ήπεθρο και την ορεινή περισσότερο Ήπεθρο. Εκεί όπου η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ζήσουν ασχολούμενοι με τη γεωργία φυσικά, αλλά και πολύ περισσότερο λόγω του κακοτράχαλου εδάφους το οποίο έπρεπε να καλλιεργήσουν για να ζήσουν κτλ. Ασχολούνταν πολύ περισσότερο με τη χτινοτροφία παρά με τη γεωργία. Να ασχοληθούν με τη γεωργία, έπρεπε να κάνουν εκείνες τις λεγόμενες δόμες, τις στενές λωρίδες γης πάνω στις πλαγιές των βουνών, για να μπορούν, ας πούμε, να έχουν ένα στερεό εδάφος πάνω στο οποίο μπορούσαν να καλλιεργήσουν κάτι ή να φυτέψουν κάτι κτλ. Για τη διατροφή της οικογένειας περισσότερο. Άρα προερχόταν από μια αγροτική οικογένεια, φτωχή, σε έναν ορεινό χωριό της Πάφου, ο οποίος βέβαια σε πολύ μικρή ηλικία αναγκάζεται να φύγει από την Πάφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα ως προς το ζήν. Η οικογένεια το αποφάσισε όταν τέλειωσε το δημοτικό και λίγο μετά, στα 14 του, να τον στείλουν στη Λεμεσό σε έναν συγγενή που είχε φούρνο στη Λεμεσό. Δούλεψε μερικά χρόνια εκεί, αλλά πολύ σύντομα βρήκε απασχόληση σε έναν σπίτι ενός Άγγλου. Μιλούμε για τα χρόνια της Βερτανής Αποικιοκρατίας. Ναι, ενός Άγγλου. Η οικογένεια του Άγγλου ήταν εκεί εγκατεστημένη στη Λεμεσό, όπως και η οικογένεια του γιατρού του Τσεβέρτου. Αλλά ο Κυριακίδης είναι στο σπίτι του Εγγλέζου, του πρώτου που εργαζόταν. Όταν όμως εκείνοι πήγαν ένα διάστημα διακοπές πίσω στην Αγγλία, είπαν στον Κυριακίδη να πηγαίνει στο σπίτι του Τσεβερτών για να βοηθά εκεί
για τις δουλειές του κήπου και τα λοιπά, και μέχρι που να επιστρέψει η οικογένεια των εργοδοτών. Νομίζω ότι εκείνη η συνάντηση είναι η πρώτη, το πρώτο σημάδι της τύχης στη ζωή. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς η τύχη τον έφερε κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και ο ίδιος αθλητής, όπως λέγει η ιστορία, και ήξερε και από προπονητική τεχνική. Ο Κυριακίδης εκείνη την εποχή επαραπονιέτουν στον Τσέβερτον ότι ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις στα γόνατα, στη μέση κτλ. Οπότε ο Τσέβερτον, εξετάζοντας τον, διαπίστωσε ότι αυτό μάλλον οφειλόταν στο ότι ο Κυριακίδης έκανε με προπονήσεις, έτρεχε δηλαδή άτσαλα και όπως τέλος πάντων του ερχόταν. Δεν είχε πρόγραμμα δηλαδή πάνω στο οποίο θα μπορούσε να, πούμε, ξέρω εγώ, να στηρίξει μια κανονική προπόνηση. Και γι' αυτό του είχαν δημιουργηθεί αυτά τα μικρά προβλήματα. Ο Τσέβερτον του είπε ότι θα πρέπει να ξεκουραστεί για λίγο διάστημα και μετά, επειδή εξετάζοντας τον διαπίστωσε ότι η παλμή του ήταν 40 με 50 αναλεπτών, που σήμαινε ότι για έναν αθλητή μεγάλων αποστάσεων ήταν μεγάλο πλεονέκτημα. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Τσέβερτον είχε διαπιστώσει για ένα άλλο πλεονέκτημα στην ανατομία στον σωματότυπο του, ότι είχε ψηλά πόδια. Ψηλά πόδια και καλό διασκελισμό, πολύ ελεύθερο διασκελισμό, ναι. Αυτά, και βάσει αυτών. Του είπαν ότι έχει χάρισμα για τις μεγάλες αποστάσεις. Και επίσης το διαπίστωσε ότι όταν πήγαινε να κάνει κάποια δουλειά, τον έστελνε, πήγαινε και ερχόταν πολύ γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, ο Τσέβερτον του είπε, αφού προπονείσαι και θέλει να γίνεις ένας καλός αθλητής, εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνεις ένας καλός αθλητής και μάλιστα πολύ καλός. Αλλά θα ακολουθείς ένα πρόγραμμα προπονήσεων που θα σου πω εγώ και θα έρχεσαι εδώ να συζητούμε την πρόοδο, ας πούμε, της προπόνησης που κάνεις και τα αποτελέσματα. Επί τη βάση αυτών, ο Κυριακίδης τον επόμενο χρόνο, ήταν το 32 νομίζω, το 32 ήταν η πρώτη φορά που εγγράφτηκε στο Γάσιο και έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους Παγκύπριους Αγώνες. Στους Παγκύπριους Αγώνες σε δύο ημέρες κέρδισε 4 νίκες, δηλαδή 1.500, 5, 10.000 και 20.000. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Ο Γάσιο, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, ουσιαστικά ήταν μια εξέλιξη, ας πούμε, εντελώς ξαφνική, δεν ξέραν τον Κυριακή την προηγουμένως. Τον Κυριακή τον εγνώρισαν όταν γράφτηκε στο Γάσιο, ενθαρρυνόμενος από τον Τσέβερτον, για να κάνει τις κανονικές προπονήσεις, να δει τα αποτελέσματα και μετά να πάει να δοκιμάσει τον εαυτό του. Προηγουμένως, πήγαινε με σε κάποιους αγώνες, πολύ, ας πούμε, ξέρεις, περιορισμένης περιοχής, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο χωριό του, ας πούμε, στην Πάφωνη, στην πόλη της Χρυσογούς και τα λοιπά, στο πολέμι και τα λοιπά. Αλλά σε μεγάλους αγώνες δεν ετολμούσε να εκτεθεί, μη γνωρίζοντας τι μπορούσε να κάνει ακριβώς. Αλλά με τον Τσέβερτον είχε να αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση. Οπότε, ενθαρρυνόμενος από τον Τσέβερτον, κέρδισε αμέσως από τον πρώτο χρόνο σε Παγκύπριους Αγώνες. Δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, απλό. 4 νίκες. Γι' αυτό μιλούμε για σε μια ηλικία των 22 ετών. Έτσι, εκεί εντάσσεται στη δύναμη του Γάσιο, που εδώ πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πούμε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του, στους αγώνες, φαίνεται ότι αγωνιζόταν με το Γάσιο, έτσι, δεν εγκατέλειψε. Πάντοτε, ναι, δεν... Παρά το γεγονός ότι προπονείται με τον Παναθηναϊκό. Παρόλο, ναι. Όταν πήγε στην Αθήνα αργότερα θα δούμε, εν τούτης παρέμεινε πιστός στο Γάσιο. Έμεινε πιστός στο Γάσιο, δεν εγγράφει σε οποιονδήποτε άλλον αθλητικό σύλλογο της Αθήνας, όπως έκαναν πολλοί αθλητές από την Κύπρο που εγκαταστάθηκαν ή έμεναν στην Αθήνα για ένα μεγάλο διάστημα. Όπως η Δομνίτσα Λανίτου, με την οποία ήταν και πολλοί άλλοι. Στην ίδια ηλικία περίπου. Και πολλοί άλλοι είχαν αγωνιστεί με τα χρώματα των αθηναϊκών ομάδων. Και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό ελέγχθη κάποτε ότι αγωνίστηκε. Για να το διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς συναγωνισμό όμως. Και αυτό έγινε, ναι, έγινε πραγματικά, αλλά ήταν με άδεια του Γάσιο. Έγινε με άδεια του Γάσιο.
Τώρα μπορεί ο Κυριακίδης να είχε αισθήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν εγγράφτηκε ποτέ του στον. Δεν αρνήθηκε ποτέ του το Γάσιο και δεν εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό. Όπως λέγεται πολύ ότι εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό, δεν εγγράφτηκε στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή πήγε να τον διεκδικήσει, επειδή θεωρείται ο μεγάλος αθλητής, ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής, πήγε να τον διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν απεδείχθη ότι αγωνίστηκε επισήμως με τον Παναθηναϊκό. Το σίγουρο ότι αγωνιζόταν πάντοτε με τον Γάσιο, ιδιαίτερα τότε στους πανελληνίους αγώνες που συμμετείχαν και η γυμναστική συλλογή της Κύπρου. Για πόσο καιρό μένει στη Λεμεσόν από τη στιγμή που εντάσσεται στο Γάσιο και πότε αποφασίζει να μετακινηθεί στην Αθήνα. Μια κίνηση η οποία ουσιαστικά αποδείχτηκε σημαντική για τη ζωή του, γιατί αυτή η κίνηση τον ανέδειξε ενός μεγάλου Έλληνα αθλητή. Μετά τις τέσσερις νίκες στους Παγκύπριους το 1932, ο Γάσιο, συνεννοημένος με τον Σέγας, τον έστειλαν τον Κυριακίδη, διότι εκοινοποίησαν στην Ελλάδα τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων και τις νίκες του Κυριακίδη και τα αποτελέσματα και το χρόνο. Τους χρόνους και τα λοιπά. Και συμφώνησαν να πάει ο Κυριακίδης τον ίδιο χρόνο για τους προβαλκανικούς του Ζάγκρεπ στη Ιουγκοσλαβία τότε. Στη Ιουγκοσλαβία. Εκεί ο Κυριακίδης ήρθε δεύτερος στα 10 χιλιόμετρα, διότι ήταν στα 10 χιλιόμετρα μάλλον που ήθελαν έναν αθλητή να βοηθήσει την ελληνική αθλητική ομάδα. Αλλά δεν τον προσέλαβαν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα 10 χιλιόμετρα, διότι είπαν ότι είχαν κάποιον που ήταν πιο δοκιμασμένος επειδή δεν τον ήξεραν και τα λοιπά, όλα αυτά, τα οποία ήταν λάθος φυσικά. Είναι από αυτά που καμιά φορά οι αθλητές, ας πούμε, απογοητεύονται. Και ο Κυριακής απογοητεύτηκε. Αλλά ο Σίμιτσεκ τον εντόπισε. Ο Σίμιτσεκ ήταν προπονητής εσύγκοψε τον που λέμε. Ουγγρικής καταγωγής, έτσι, Ούγγρος. Ούγγρος, ο οποίος ήταν. Αν ο Τσέβερτον έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή του Κυριακίδη, νομίζω στην πορεία, ο Σίμιτσεκ έπαιξε τον πλέον καθοριστικό ρόλο. Ήταν ο αθλητικός του πατέρας, έτσι. Ναι, ο Τσέβερτον ήταν για το ξεκίνημα. Γιατί αν δεν ήταν ο Τσέβερτον, μπορεί να μην έγινε το ξεκίνημα. Αλλά μετά που έγινε το ξεκίνημα, ο Σίμιτσεκ ήταν αυτός ο οποίος τον εκαθιέρωσε. Γιατί του είπε, θα πάει πίσω, μην απογοητευτείς, πήγαινε πίσω στην Κύπρο, θα σου δώσω ένα πρόγραμμα προπονήσεων, θα το κάνεις και θα αλληλογραφούμε, θα μου στέλνεις τους χρόνους σου, τα αποτελέσματα κτλ. Κάθε τόσες ημέρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα σας σημειώσεις και στο τέλος του μήνα θα μου στέλνεις μια κατάσταση για να βλέπω και εγώ, ας πούμε, πόσο καλά πάεις. Και με αυτά, ή να σου δώσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες διαφορετικές οδηγίες, αν φανεί ότι χρειάζεται. Και με αυτό, τον επόμενο χρόνο δεν χρειάστηκε να πει ο Γάσιο να στείλουμε τον Κυριακίδη στην Αθήνα. Ήρθαν οι ίδιοι από την Αθήνα και φωνάζαν ότι θέλαν τον Κυριακίδη να πάει στην Αθήνα. Και εντάχθηκε αυτόματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην εθνική ομάδα και άρχισε εκείνη η μεγάλη πορεία με όλα εκείνα τα απίθανα αποτελέσματα. Εδώ πέρα κάνουμε ειδική μνήμα πάλι για τον Σίμιτσεκ, ο οποίος πραγματικά πίστεψε στο Στέλιον Κυριακίδη. Είχαν δημιουργήσει μια σχέση πατέρα και γιου. Φαίνεται ότι ο Κυριακίδης πίστεψε στον Σίμιτσεκ, τον εμπιστεύθηκε και στους Βαλκανικούς αγώνες. Μάλιστα προκάλεσε κάποια στιγμή, ήταν εκτός, δεν μπορούσαν να τον ανταγωνιστούν, ήταν εκτός ανταγωνισμού οι χρόνοι που έκανε. Του έβαζαν διάφορα προβλήματα, οι Ιουγκοσλάβοι για παράδειγμα. Οι Ιουγκοσλάβοι, ναι. Τον θεωρούσαν Βρετανόν υπήκοον. Μάλιστα σε κάποια στιγμή καθυστέρησε να ξεκινήσει, άρχισε η κούρσα και του επέτρεψαν να τρέξει μετά. Με τον Ρουμάνο Γκάλ, ναι. Ναι. Φυσικά έβαλαν και οι Ρουμάνοι, φαίνεται, το χέρι του μέσα τότε, διότι ο Γκάλ θεωρείται ότι ήταν ασυναγώνιστος στα Βαλκάνια. Βεβαίως αποδείχτηκε ότι ο Κυριακίδης ήταν πάρα πολύ καλύτερος του. Και δεν ξέρω, έκαναν αυτόν τον συμβιβασμό οι αθλητικές αρχές της Ελλάδας τότε. Ποιοι ήταν, ας πούμε, εκεί που εκπροσωπούσαν την Ελλάδα στους αγώνες. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος. Διότι να ξεκινήσει η κούρσα και μετά να τρέξει ο Κυριακής μετά από κάποια λεπτά. Δύο λεπτά. Και στο τέρμα επέρασε όλους τους αθλητές εκτός τον Γκάλ, ο οποίος ήταν μπροστά του για 9 δευτερόλεπτα. Ήταν μικρή απόσταση. Δηλαδή αν ξεκινούσαν μαζί θα τον επέρναν και 1,5 λεπτό. Εν τω μεταξύ στην πορεία
φαίνεται ότι ενημερώνονται ή παρακολουθούν τις εξελίξεις σε την αθλητική του δράση και οι Βρετανοί, έτσι, οι οποίοι επιδιώκουν κάποια στιγμή να τον αποσπάσουν από την Ελλάδα και να τον εντάξουν στο δυναμικό της εθνικής ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι το οποίο απέρριψε ο ίδιος. Ο ίδιος το απέρριψε, αν και επίεν, νομίζω και έλαβε μέρος στους κοινοπολιτιακούς αγώνες δύο φορές στο Λονδίνο, το 1935 και το 1937. 35 και 37 έτρεξαν και στο Λονδίνο ως Κύπριος. Καθώς υποθετικά ο μιλούντες, αν υποχωρούσε, εάν αποδεχόταν τη δελεαστική πρόταση των Βρετανών, πολύ πιθανόν να κέρδιζε και κάποιο χρυσό μετάλλιο, γιατί στην πρώτη του συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936, εκεί φάνηκε σχετικά ατυχώς, δεν είχε την απαιτούμενη προετοιμασία και υποστήριξη. Αλλά έχουν υπόψη τα δεδομένα εκείνης της εποχής και την κυριαρχία των Βρετανών αθλητών στο στίβον και ιδιαίτερα σε αυτές τις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, σίγουρα θα είχε μια διαφορετική πορεία, όμως ο ίδιος για εθνικούς λόγους και αξιοπρέπειας προτίμησε δεν ήθελε, δεν ξέρω αν έγιναν προσπάθειες πριν να πάει στην Αθήνα, αλλά νομίζω οι Εγγλέζοι ενδιαφέρθηκαν για τον Κυριακήτη μετά που αναδείχθηκε. Στους Βαλκανικούς. Μετά που αναδείχθηκε στους Βαλκανικούς. Άρα, εφόσον είχε φτάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι μέλος και μάλιστα λόγω του χαρακτήρα του, ας πούμε, ξέρω εγώ, και επειδή ήταν άνθρωπος, ας πούμε, ξέρεις, είχε έτσι μια έτσι αριστοκρατική συμπεριφορά. Τον είχαν εκλέξει όλοι οι αθλητές, τον είχαν εκλέξει αρχηγόν της εθνικής ομάδας. Ήταν και άνθρωπος που διάβαζε πολύ, ήξερε και τα αγγλικά, οπότε όταν πήγαινα σε άλλες χώρες χρειαζόταν οι γνώσεις του Κυριακήτη. Έτσι, οι Εγγλέζοι πιθανόν τότε θα ενδιαφερθήκαν, αλλά ήταν νομίζω αργά πλέον. Ο Κυριακήτη δεν θα αποφάσιζε πλέον. Εγγόνες με τα χρώματα της εθνικής Ελλάδος. 1936, η γνωστή πλέον στην ιστορία Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου, εκεί που πήγε να κάνει επίδειξη πολιτική και ιδεολογική των ναζιστικών καθεστώς του Χίτλερ. Είχαμε βέβαια πολλά γεγονότα με αποκορύφωμα τη νίκη του Μαύρου, του Τζέσι Όουενς, ναι. Που ντρόπιασε ουσιαστικά τον Χίτλερ. Να δούμε τη συμμετοχή του Στέλιου του Κυριακίδη. Πρέπει να πούμε όμως και μια υπόμνηση εδώ πέρα ότι εκεί συμμετέχει και η αθλήτρια, η αθλήτρια του Γασιό, Δομνίτσα Λανίτου, η κόρη του Νίγκλη Λανίτη, η οποία ήταν και η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο δρόμο με τον ποδίο. Φαίνεται ότι ο Κυριακίδης δεν θα ήταν στην πιο καλή φυσική κατάσταση. Ίσως ήταν θέμα προετοιμασίας, ίσως ήταν θέμα, να πούμε, ξέρω, μπορεί να είχε και κάποια, να πούμε, ξέρω, περάσει κάποια αρρώστια, δεν ξέρω μεν ακριβώς. Μπορεί και οι συνθήκες του Βερολίνου να μεν τον βοηθούσαν, δεν ξέρω. Όμως τότε ήρθε εν δέκατος μεν, αλλά βελτίωσε τον χρόνο του αρκετά. Μιλούμε για το Μαραθώνιο, έτσι. Το Μαραθώνιο, ναι. Δεν κάναμε αναφορά όμως ότι κάποια στιγμή από τις μεγάλες αποστάσεις πέρασε στον Μαραθώνιο. Εκεί ήταν κατά παρόντριση του Σίμιτσε. Επομένως και πριν το 36 Μαραθώνιος ο Κυριακίδης, άρα είχε την πείρα των Μαραθώνιων τώρα. Μάλιστα σε κάποιους αγώνες του είχαν δώσει καινούργια παπούτσια να τρέξει με αυτά τα παπούτσια για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους αγώνες, διότι τον είχαν κόψει τα παπούτσια. Στην Βοστόνη, ναι, του έδωσαν καινούρια παπούτσια, τα οποία ήταν... Πρώτη φορά που πήγε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. Η πρώτη φορά που πήγε ήταν με πρόσκληση του Κέλλη. Ο Κέλλη τον εγνώρισε στο Βερολίνο. Ήταν το μεγάλο όνομα... Για την Αμερική. Ήταν ο Αμερικανός και ο Καναδός ο Κόντι. Ο Κόντι, ναι, οι δύο μεγάλοι. Στο Βερολίνο είναι λίγο έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Δεν έχουν επαρκές πληροφορίες. Γιατί μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ήταν τέταρτος, πέμπτος ή έκτος, ας πούμε, όχι ενδέκατος. Με το χρόνο που έκανε. Ο χρόνος του όμως ήταν πολλά καλύτερος από τον προηγούμενο. Πάντως δεν το έψαξε κανένας, ενώ όσο ήταν εν ζωή, πέθανε το 1987,
Αν και μελετήθηκε το φαινόμενο Κυριακίδη, αλλά ίσως μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε η σημασία της νίκης και δεν έψαξαν εκείνες τις πτυχές της ζωής του. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν ανέβηκε θέση στους πρώτους τουλάχιστον 5-6 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Φάνηκε ένα άτυχος, πρέπει να πούμε, εξαιρετικά άτυχος, διότι το 1940, όταν θα ήταν 30 ετών, και 1944, όταν θα ήταν 34 ετών, δεν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε διεθνώς με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια περίοδος αδράνειας, αλλά δύσκολα, χαλεπά χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται σε κατοχή. Ο Στέλιος Κυριακίδης έχει υποστεί τις συνέπειες κατοχής, υποσιτισμός, ταλαιπωρία. Πότε αποφασίζει, και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες απεφάσισε ο Στέλιος Κυριακίδης, επιμένοντας να κατακτήσει αυτόν τον όνειρο, μια μεγάλη διεθνή νίκη, αφού δεν μπόρεσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτω από ποιες συνθήκες αποφασίζει να τρέξει σε ηλικία 36 ετών στον 50ο Μαραθώνιο της Βοστόνης, που ο Μαραθώνιος της Βοστόνης ήταν εφάμιλος του Μαραθωνίου των Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω ότι το βασικό κίνητρο για να πάρει την απόφαση να πάει στη Βοστόνη το 1946 ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα. Γιατί έλεγε και ο ίδιος ότι έβλεπα ανθρώπους να πεθαίνουν. Έβλεπα αθλητές να μην έχουν τροφή. Έβλεπα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, ξέρω, μια εξαθλειωμένη κατάσταση, ας πούμε, που δεν έβλεπε, ας πούμε, οποιαδήποτε προοπτική η οποία θα μπορούσε να σώσει αυτήν την κατάσταση στην Ελλάδα. Και σκεπτόμενος ότι είχε δώσει και το 38, όταν δεν τα κατάφερε να τερματίσει στη Βοστόνη, είχε δώσει υπόσχεση στους αθλητικογράφους όταν εκεί έγινε η συνέντευξη μαζί του, ότι ναι, δεν τα κατάφερα τώρα, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθω και θα νικήσω. Το είχε μπει αυτό το πράγμα και πιθανόν να το είχε μέσα του. Όμως το κίνητρο δεν ήταν ότι ήθελε να πάει στη Βοστόνη απλώς και μόνο γιατί έδωσε μια υπόσχεση και έπρεπε να την τηρήσει, αλλά γιατί ήθελε να συνδυάσει την αθλητική δραστηριότητα με την ανθρωπιστική ευαισθησία. Η ανθρωπιστική ευαισθησία λειτουργήσε μέσα του εκείνη την εποχή και ήταν πράγματι, ας πούμε, κάτι το οποίο πιθανόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θεωρείται σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ο μοναδικός, ας πούμε, ο μόνος από τους Έλληνες όλους ήταν μόνο αυτός ο οποίος σκέφτηκε, ας πούμε, την κατάσταση που επικράτησε στην Ελλάδα. Και όμως έτσι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είχε εκείνη την προηγούμενη επαφή με τη Βοστόνη και είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο μυαλό του την δυνατότητα ότι βάσει τη υπόσχεση που έδωσε ότι θα μπορούσε κάποια να πάει πίσω, το συνδύασε αυτό το πράγμα. Και είπε, παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε κανονική διατροφή, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν αυτά όλα τα εφόδια της ζωής, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έπρεπε να υπήρχαν στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν και δεν υπήρχαν και για τον ίδιο τον Κυριακίδη. Άρα, αυτό το οποίο τον έσπρωξε, το κίνητρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τον έσπρωξε να το κάνει αυτό το πράγμα, ήταν η ανθρωπιστική του ευαισθησία. Μα γι' αυτό και όταν πήγαινε στη Βοστόνη και του είπαν οι γιατροί, δεν μπορεί να τρέξει. Αν τρέξει, εσύ θα πεθάνει. Εγώ θα πεθάνω, αν δεν με αφήκετε να τρέξω, του λέει. Διότι εγώ δεν ήρθα για να κερδίσω έναν αγώνα για να γίνω διάσημο. Εγώ ήρθα για άλλο σκοπό. Εμένα ανέστηκε με γελά η πατρίδα μου, εκπροσωπώ την πατρίδα μου και θέλω να φορώ αντάξιο αυτή τη αποστολή που με έρθει στην πατρίδα μου. Πηγαίνει βέβαια. Δεν ήταν εύκολο να πάει στην Βοστόνη, έτσι. Αναγκάστηκε να ζητιανέψει λεφτά. Δεν τον είχαν στηρίξει από την αρχή οι ελλαδικές αρχές. Έφτασε στο σημείο να πουλήσει προσωπικά του αντικείμενα για να εξασφαλίσει το αγώγιο μεταφορά στην Βοστόνη, στην Αμερική. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Για να καταδείξουμε ότι δεν ήταν απλώς μια νίκη αθλητική, ήταν μια νίκη ψυχής αυτή η οποία έγινε το 1946. Μάλιστα. Κέρδισε
όχι το σώμα του Κυριακίδη, αλλά το ψυχικό μεγαλείο, ας πούμε, που βγήκε μέσα από τη συνειδητοποίηση της ευθύνης που αναλάμβανε να φέρει σε πέρα σε αυτή την αποστολή για να σώσει ζωές. Είναι τεράστιο θέμα, ας πούμε, αυτό. Είναι ασύλληπτη, ας πούμε, η ιδέα που είχε, ας πούμε, ο Κυριακίδης τότε. Και μάλιστα πρέπει να τον πιστώσουμε ακόμα κάτι, ότι έστειλε ακόμα ένα μήνυμα ο Κυριακίδης τότε, συνδυάζοντας τον αθλητισμό μαζί με ανθρωπιστικές ευαισθησίες, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τρέχουμε, να κερδίζουμε νίκες, να κερδίζουμε κύπελλα, να κερδίζουμε έπαθλα, ξέρω εγώ, ή στεφάνια ή ξέρω εγώ τι. Πέραν τούτου υπάρχει ένας άλλος ηθικός στόχος, τον οποίο πρέπει να τον επιδιώξουμε, ας πούμε, και να τον κερδίσουμε. Άρα, ο αθλητισμός πρέπει και όταν χρειάζεται να μπαίνει και στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αυτό έκαμε ο Κυριακής, που δεν το έκαμε κανένας άλλος. Αν πάμε να δούμε τι είπε ο Μπι Κάνικαμ, ο ανταποκριτής της Boston Herald, ο αθλητικογράφος της Boston Herald, για τον Κυριακίδη μετά από την νίκη, είναι ακριβώς αυτό το οποίο νομίζω το αποδίδει με την τελειότητα. Στο βιβλίο εκείνων των δημοσιογράφων Τσόντου και Νταμπίλη, γεννημένος νικητής, που αναφέρεται στο στέλιο των Κυριακίδη. Λοιπόν, λέει ο Μπι Κάνιγκαμ, σπάνια, λέει, πίσω από την προσπάθεια ενός αθλητή κρύβεται μια τόσο δραματική ιστορία. Και πιθανόν να μην έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος που να έχει νιώσει τόσο έντονα το χρέος να ξεπεράσει τον εαυτό του για να πετύχει κάτι για τους άλλους. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή, το πώς ερμηνεύτηκε ακόμα και από τους δημοσιογράφους. Για του ενέκρινα, εργαζόταν στη ΔΕΗ, έτσι ήταν εισπράκτορα στην δημοσία εταιρεία ηλεκτρισμού. Σωστό, ναι, ο Κέμπ, ο διευθυντής του, ναι. Τελικά έπεισε κάποιους να δώσουν μια σημαντική βοήθεια και εξασφάλισε και φιλοξενία. Κάποια μικρή βοήθεια, ναι. Φωστόνια από Ελληνοαμερικανούς. Πήγε εκεί πέρα, πήγε σχετικά νωρίς, ήταν υποσυντισμένος και τον τάιζαν μπριζόλες, όπως λέει και η βιογραφία, μάλλον η περιγραφή, η βιογραφία του, που έγραψε ο Τσόντος και ο Νταμπίλης, τον τάιζαν μπριζόλες, αλλά δεν ήταν αρκετό να προσθέσει το απαιτούμενο βάρος. Οπότε όταν θα περνούσαν τον έλεγχο για την έναρξη ή την έγκριση συμμετοχής στον μαραθώνιο, οι Αμερικανοί διοργανωτές αρχηγώς αρνήθηκαν να του υπογράψουν τη συμμετοχή, γιατί φοβόνταν ότι ο υποσυντισμός του θα μπορούσε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να τον αφήσουμε να του στερήσουμε να νιώσει αυτόν το οποίο δεν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποτέ να τον νιώσει, ότι δηλαδή ήρθε εδώ να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εκπληρώσει μια αποστολή και δεν τον αφήσαμε να την εκπληρώσει. Είναι θέμα δικών του. Και τελικά υπέγραψε και ανάλαβε ο είναι θέμα δικών του, ανάλαβε την προσωπική ευθύνη. Ναι. Οτιδήποτε. Να δούμε τώρα μια περιγραφή σύντομη εκείνου του μαραθωνίου, όπως ο ίδιος συνήθιζε να την περιγράφει και πολύ πιθανώς να την είχε συζητήσει και μαζί σου όταν τον είχες γνωρίσει. Ήταν ένας δραματικός μαραθωνίος. Είχε μια τακτική πάντοτε. Και πάντοτε ακολουθεί μια τακτική. Είχε και το ρολόι που θεωρήθηκε, ακόμα και μέχρι σήμερα θεωρείται, ότι είναι ο πρώτος αθλητής μαραθωνίου, ο οποίος χρησιμοποιούσε ρολόι ή χρονομετρό για να. Ο χρόνος καθόριζε και την ταχύτητα την οποία. Την απόσταση που πρέπει να καλύψει. Ναι. Ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι από τους πιο δύσκολους. Πρέπει να το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί από το Μιλόφι, υπάρχουν μερικά ανήφορα, υπάρχουν μερικές κατηφόρες κτλ. Δεν μπορεί να πει κανένας, δηλαδή, ότι ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι ένας εύκολος μαραθώνιος. Δεν είναι ευθεία. Δεν είναι ευθεία, ας πούμε. Και μάλιστα η περισσότερη, πιο μεγάλη διαδρομή είναι μέσα στους κάμπους, ας πούμε, μέσα στα αγροκτήματα. Το έλεγαν ανώμαλος δρόμος. Ανώμαλος ήταν, πραγματικά ανώμαλος.
Όμως είναι ο πιο παλιός, αν θέλει να το σχολιάσουμε και τίποτα, είναι ο πιο παλιός μαραθώνιος, ο οποίος τουλάχιστον στην Αμερική, δεν ξέρω αν μπορεί και στην Ευρώπη να είναι ο πιο παλιός μαραθώνιος, ο οποίος συνεχίζει όμως μέχρι και σήμερα. Και λέω έτσι, σκεπτόμενος ας πούμε, ξέρω εγώ τις επαιτίους, εάν το 1946 ήταν η 50η επέτειος του μαραθωνίου, και άρα ο Κυριακίδης κέρδισε ένα μαραθώνιο σε μια σημαντική, ας πούμε, ξέρω εγώ, στιγμή επέτειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτού του αγωνίσματος στην Αμερική. Ήταν και, επέτειαγός. Και ήταν για τους Αμερικάνους, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέμα γοήτρου να κερδίσουν το μαραθώνιο, ας πούμε, αλλά δεν τα κατάφεραν, τον κέρδισε ο Κυριακίδης. Και σκεπτόμενος, εάν ο Κυριακίδης ζούσε ακόμα 9 χρόνια, στο 96, 1996, και θα ήταν στη Βοστόνη, και θα ήταν στη Βοστόνη, θα ήταν έναν ορόσημο για λόγω του, αλλά και κάτι ας πούμε ξέρεις το εξαιρετικό ας πούμε ξέρω, και θα ήταν ας πούμε ξέρω μεγάλη τιμή για τον ίδιο, θα ήταν η τιμητική του Κυριακίδη αν μπορούσε να ήταν ζωντανός και να ήταν ας πούμε στα εκατοντάχρονα του μαραθώνιου της Βοστόνης. Σε εκείνον τον, ο ίδιος τον είχε αποκαλύψει την τακτική του σε μια συνέντευξη την οποία είχε δώσει στην ΕΡΤ, στο Φρέντι Γερμανόν, που είχε πει ότι η τακτική μου ήταν να μείνω κοντά στον Κέλλη. Δηλαδή αυτός προσάρμοσε την τακτική του να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Κέλλη. Πίστευε ότι είχε ένα πλεονέκτημα αντί του Κέλλη. Ήταν πιο γρήγορο στο τελευταίο μέρο του μαραθωνίου, ναι, στην τελική ευθεία, και πίστευε ότι θα τον κερδίσει. Αλλά τελικά κάποια στιγμή χάνει τον Κέλλη. Νομίζω ότι προπορεύεται ο Κέλλη, αλλά τελικά ήταν αυτό πρώτο. Ναι, στο δέρμα. Γι' αυτό λέμε να πούμε ότι η διαδρομή ήταν δραματική, διότι είχε και άλλους πολλά καλούς δρομείς. Ο Καναδός. Αλλά ο Κυριακίδης, δεν ξέρω πώς, τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία, είχε εντοπίσει τη δυναμικότητα του κάθε ενός, εκτός που τον Κέλλη, τον οποίο εφοβάτων οπωσδήποτε. Υπήρχαν Εγγλέζοι, υπήρχαν από άλλες περιοχές της Αμερικής εκεί κοντά κτλ, Καναδάς κτλ. Και φαίνεται ότι σε κάποια στάδιο λέει ότι έβλεπε ότι υπήρχαν αρκετοί αθλητές μπροστά του. Αλλά δεν ανησυχούσε καθόλου. Γιατί ήξερε, δεν ξέρω, τους μπορούσε ας πούμε, να βλέπεις έναν αθλητή με τον τρόπο που τρέχει και να καταλάβεις αν ας πούμε, ξέρω, μπορεί να βγάλει ας πούμε, το αγώνισμα ας πούμε, κανονικά ή αν ας πούμε ξέρω εγώ. Κάποιους τους γνώριζε γιατί είχε τρέξει και παλαιότερα, γνώριζε τις δυνατότητες τους και φαίνεται μέσα από το βιογραφία που γράφει ο Τσότος και ο Νταμπίλης ότι πίστευαν ότι αυτοί σε κάποια απόσταση και μετά θα υποχωρούσαν. Η μεγάλη του έννοια ήταν ο Κέλλη, ο οποίος είχε ένα σταθερό ρυθμό. Ναι. Ο Κέλλη, αλλά θεωρούσε ότι στην τελική ευθεία δεν είχε τις δυνάμεις να τον ανταγωνιστεί. Γι' αυτό έπρεπε να μείνει όσο δυνατόν πιο κοντά. Τελικά κάποια στιγμή περνάει τον Κέλλη, αλλά ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνεται μέσα στην όλη σύγχυση. Μες τους πολλούς, ναι. Και του το φωνάζει εκεί ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας της Βοστόνης και του λέει «Είσαι μπροστά του, λέει, ο Κέλλη έσπασε». Δηλαδή, του είχε πει κατά λέξη στα αγγλικά ότι ο Κέλλη έσπασε, ήταν πίσω και εκείνη την ώρα κάποιος του έβαλε φτερά στα πόδια. Τότε κατάλαβε δηλαδή ότι ήταν μπροστά. Και υπάρχει και η σκηνή την οποία με το γέρον, έτσι. Που, α, με το γέρον που το φώναξε, ναι. Που εκείνη τη σκηνή την περιέγραφε πάντοτε κλαίοντας ο Κυριακίδης. Ναι. Που του είπε «Είσαι πρώτος, τρέξε για την Ελλάδα για τα παιδιά σου». Ήταν πολύ συγκινητικό, εν πάση περιπτώσει, διότι ήταν και οι ομογενείς εκεί που τον επερίμενα. Και ο Γιώργο Κακόπουλος και οι άλλοι, με το Στεφάνι μάλιστα, για να του το βάλουν στο κεφάλι. Αλλά το αποτέλεσμα, να πούμε, μετά από την νίκη, δεν είναι ότι εγκέρδισαν τον μαραθώνιο. Το μαραθώνιο θα τον εγκέρδισαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το παρακάτω, εκείνο ας πούμε, που έκαμε, ξέρω εγώ,
δυσυφάρμακα, αδεργής ρουχισμών και τα λοιπά, αθλητικών υλικών και τα λοιπά. Αυτό ήταν πέρα. Να πούμε όμως για την ιστορία ότι ο χρόνος που έκανε, 2 ώρες 29 λεπτά 27 δευτερόλεπτα, ήταν ο καλύτερος χρόνος στην Ευρώπη εκείνη την εποχή και για 22 χρόνια ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Έτσι, δεν θυμάμαι ποιος. Ο Γκίνες το αναφέρει ως ήταν παγκοσμίως ο καλύτερος χρόνος. Ήταν για εκείνη τη χρονιά, νομίζω το ρεκόρ. Ναι, εκείνη τη χρονιά ήταν ο καλύτερος χρόνος παγκοσμίως. Το 1946 η Βοστόνη ήταν. Να δούμε, κλείνοντας αυτή την αναφορά στον Στέλιο τον Κυρακίδη, τι έκανε μετά την νίκη, παρέμεινε για ένα μήνα και τι ήταν αυτό που πέτυχε, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως πακέτο Κυριακίδη, καθώς επίσης και το τι έγινε την ημέρα της επιστροφής του στην Αθήνα. Ναι. Το λοιπόν, πρώτα-πρώτα κατάφερε να το δεχτούν στο Προεδρικό Μέγαρο. Δόθηκε τόση πολύ δημοσιότητα στο στόχο που είχε θέσει, ότι δηλαδή κέρδισε το Μαραθώνιο, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος ήταν κάτι άλλο. Και τα κατάφερε να βρεθεί μέχρι και το Προεδρικό Μέγαρο, να γνωρίσει το Προεδρικό Μέγαρο και ίσως και ο ίδιος ο Πρόεδρος το πρόβλημα για το οποίο ήρθε να αγωνιστεί ο Κυριακίδης, και η ιστορία λέει ότι ήταν τότε που ετοιμάζεται το σχέδιο Μάρσαλ. Ξέρετε, για κάποιες χώρες που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είχαν αποφασιστεί στην Ελλάδα να δοθεί 1,4 δις. Και είπε ο πρόεδρος τότε, δώστε αυτή τη στιγμή, επειδή ευκαιρία που έρχεται αυτός ο άνθρωπος εδώ, και μας ζητά τη βοήθεια μας, 400.000 να πάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βοήθεια. Και ο ίδιος ο Κυριακίδης εμάζεψε άλλες 250.000 δολάρια σε λεφτά, αλλά και έναν τεράστιο, ένα μεγάλο ποσό από φάρμακα, από ρουχισμό, από τρόφιμα κτλ. Τα οποία έστειλε μάλιστα λέγοντας ιστορία ότι γέμισε δύο ολόκληρα πλοία. Δύο ολόκληρα πλοία με έμφορτα. Η οικογένεια Λιβανού. Η οικογένεια Λιβανού προσέφερε. Η οικογένεια Λιβανού, μάλιστα. Σωστό. Για την επιστροφή. Και όταν επέστρεψε στην Αθήνα, έγινε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο που πήγε να τον υποδεχτεί. Κοίταξε να σου πω, Χρήστο. Εάν το μεταφέρεις λίγο παλιά στην αρχαιότητα, μπορείς να πεις ότι είδαμε η επιστροφή του Κυριακίδη ήταν κάτι παρόμοιο με την επιστροφή των Ολυμπιονικών της αρχαιότητας. Που χαλούσαν τα δίχτυα να περάσουν οι Ολυμπιονίκες. Να λάβουμε υπόψη όμως εκείνη την εποχή η Ελλάδα μας στηριζόταν από τον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν στη χειρότερη του φάση 1946, αρχάς του 1947, και φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά η Ακρόπολη προς τιμή του. Ναι. Ο Σίμιτσεκ είπε μια μεγάλη κουβέντα όμως. Όταν του έστειλε το μήνυμα ότι κερδίσαμε το Μαραθώνιο, εκείνος του έστειλε πίσω ένα άλλο μήνυμα, ένα δικό του μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι έκαμε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο δώρο. Ένωσες ξανά την πατρίδα, διότι ήταν αρχές του εμφυλίου πολέμου το 1946. Ξεκινούσε ο εμφύλιος πόλεμος. Και οι αριστερές λαλί και οι δεξιές εφημερίδες δεν γράφουν τίποτε άλλο εκτός από τη νίκη σου. Μάλιστα. Και νομίζω ότι με αυτόν, αυτή η τελευταία πράξη της νίκης του Στέλιου Κυρακίδη στο Μαραθώνιο της Βοστόνης αποτυπώνει και καταδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής του και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο αρχικά έχεις πει, ότι δεν ήταν μια νίκη αθλητική όπως συμβαίνει σήμερα. Δεν κέρδισε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης για να αποκομίσει ο ίδιος υλικά ωφέλη και δόξα. Απλώς μέσα από την νίκη ανέδειξε το δράμα του ελληνισμού και ταυτόχρονα προσέφερε πολύ μεγαλύτερα στην πατρίδα του από ό,τι αυτή σε αυτόν. Και νομίζω ότι δικαίως και μόνο από αυτόν χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής του 20ου αιώνα. Είναι όντως. Δηλαδή,
Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, εν πάση περιπτώσει, τον Κυριακίδη, ότι ήταν ένας πολλά μεγάλος αθλητής, ίσως όπως το είπες και εσύ, ο μεγαλύτερος του 20ου αιώνα, τουλάχιστον μαραθωνοδρόμος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να συγκριθεί οποιοδήποτε άλλο μαζί του. Και παρέμεινε αλλά η ζωή του στην υπηρεσία του. Το ότι είχε αυτές τις ευαισθησίες, αποδείξε το και το επόμενο χρόνο, το 47, ξαναπιένει στη Βοστόνη για να μαζέξει ξανά λεφτά για να πάνει η αθλητική ομάδα της Ελλάδος στους Ολυμπιακούς του 48, στο Λονδίνο. Ναι, είναι για ακόμα μια ανθρωπιστική πράξη. Παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής του στην υπηρεσία του αθλητισμού, βοηθώντας νέους αθλητές για να κάνουν καριέρα. Και πέθανε, ίσως, μπορεί κανείς να πει, ίσως η ήττα που δέχτηκε στη ζωή του ήταν από τον καρκίνο, έτσι. Ναι, πράγματι. Πέθανε το 1987. 87. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οφειλωμένη αναφορά εν είδη μνημοσύνου προς αυτόν τον μεγάλο Έλληνα αθλητή. Και νομίζω ότι μπορεί το όνομα Στέλιος Κυριακίδης να μην λέει πολλά στους νέους ανθρώπους, όμως οφείλουν να γνωρίζουν τη δύναμη της ψυχής η οποία βγαίνει μέσα από τον αθλητισμό και να συγκρίνουν τους αθλητές εκείνης της εποχής με τους σημερινούς αθλητές που είναι περισσότερον αθλητές οι οποίοι διεκδικούν χρήμα και δόξα παρά την προσφορά προς την πατρίδα. Και νομίζω ότι αυτόν το πρότυπο του Στέλιου Κυριακίδη πρέπει να προβάλλεται και πρέπει να καταδεικνύεται μέσα από τέτοιου είδους δημόσιες συζητήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, σίγουρα, Χρήστο, και νομίζω ότι έχοντας φτάσει σε αυτό το χρονικό στάδιο με τη δημιουργία και του σωματείου του Στέλιου Κυριακίδη, το οποίο βέβαια έχει μια ιστορία 25 χρονών τώρα, και έχοντας, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος, διοργανώσει και μερικά συνέδρια και μερικά σεμινάρια και τα λοιπά για τον Στέλιο Κυριακίδη, έχω την εντύπωση και νομίζω αυτό θα πρέπει να το βάλουμε κάτω, ας πούμε, στις αρχές της Κύπρου, ότι κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα μνήμης του Στέλιου Κυριακίδη, μέσα στο οποίο θα πρέπει να μπουν όλα όσα υπάρχουν γύρω από την ιστορία και τη δράση και το προσφορά του Στέλιου του Κυριακίδη, που θα πρέπει να γίνουν και ένα αντικείμενο μελέτης από ανθρώπους που, τέλος πάντων, έχουν τον τρόπο τους να αξιολογήσουν όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν για τον Στέλιο Κυριακίδη και να γίνεται και κάθε τόσο κάτι το οποίο θα πρέπει να προσφέρει αυτό που λέει εσύ, το παράδειγμα προς τους νεότερους. Ελπίζω αυτή η εισήγηση σου, αγαπητέ Ανδρέα, να φτάσει σε όντα ακούοντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Και εγώ, Χριστό, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, ήταν μια οφειλωμένη αναφορά στον μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή του 20ου αιώνα, τον μαραθωνιοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη του Γάσιο από τον στατό της Πάφου. Νομίζω ότι η νίκη του και το μεγαλείο του στο μαραθώνιο της Βοστόνης του 1946 αποτυπώθηκε πιο με πολύ δραματικό τρόπο από τον ίδιο τον αντίπαλό του, ο οποίος έγινε αργότερα και θαυμαστής του, πέραν από φίλος του, τον Αμερικανό, τον Τζον Κέλι, ο οποίος είχε μπει μετά τον αγώνα: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να νικήσω αυτόν τον άνθρωπο, διότι εγώ αγωνιζόμουν μόνο για τον εαυτό μου, ενώ αυτός για 7 εκατομμύρια πεινασμένους Ελλήνες». Σας ευχαριστούμε. Να